σαν τον Πελεκάνο. Θυμάσαι τον Πελεκάνο της Μυκόνου, τον Πέτρο. Ναι. Τον Πελεκάνο της διαφήμισης που έλεγε «Αχ, καλοκαίρι, θάλασσα». Αχ, όχι, δεν τον θυμάμαι. Ήτανε με ένα διαφημιστικό, ένα Mickey Mouse, ένα... Τι διαφήμιζε? Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες. Ναι, τον θυμάμαι. Γεια μας. Γεια σου. Έτσι λοιπόν, αχ, όποτε ακόμα το Σαββατοκυριακάκι να μπαίνει το τραγουδάκι του Δάκη, μια μικρή ανακούφιση, μια μικρή αγαλίαση κατακλείζει την ψυχούλα μας, όπως και να το πεις, και πόσο μάλλον όταν έχουμε Σαββατοκυριακάκι στο καλοκαιράκι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί, το τελευταίο πρωί αυτής της εβδομάδος, Παρασκευούλας. Βέβαια αυτό το Σαββατοκυριακάκι δεν θα είναι και τόσο ίδιο όπως τα υπόλοιπα για αρκετό κόσμο που προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, προσπαθεί να δει τι έχει απομείνει από περιουσίες στις περιοχές της Χαλκιδικής, στον απόϊχο των όσων συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Από Τετάρτη προς Πέμπτη. Βλέπουμε εδώ και τα κανάλια ασχολούνται και έχουν συνδέσεις με τις περιοχές όπου επλήγησαν περισσότερο. Σοζόπολη, Πλάγια, Καλλικράτεια, Ποτίδεα, προς τα εκείνα τα μέρη χτύπησε ο σχεδόν τυφώνας. Υπάρχει μαρτυρία ανθρώπου, για να καταλάβετε το εύρος. Τώρα από εδώ και εμείς συνομιλήσαμε με κόσμο που έτυχε να βρίσκεται και να μας μεταφέρει ότι ουδέποτε έχει ξανασυναντήσει τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Αλλά αυτό μπορείς να πεις ότι εντάξει, οκ. Okay. Μαρτυρία μιας κοπέλας από το Μαϊάμι, παρακαλώ, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Από το Μαϊάμι, εκεί όπου το έχουν λίγο καθημερινότητα, θα λέγαμε. Τους τυφώνες είναι μέσα στο κλίμα τροπικό που θα λέγει και αναβύση, Gulf Stream και όλα τα λοιπά. Και η ίδια αυτή κοπέλα από το Μαϊάμι μας μετέφερε ότι και η ίδια δεν έχει ξαναματασυναντήσει τέτοιου είδους καιρικό φαινόμενο τέτοιας έντασης. Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε, μας λέγανε ότι ακούστηκε ένα μπαμ, μια βροντί. Ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι μετά από μια βροντί περιμένεις, ρε παιδί μου, τσούκου τσούκου να αρχίσει, ας πούμε, να πλησιάζει η βροχή, η καταιγίδα και ούτω καθεξής να εξελίσσεται το φαινόμενο. Μια βροντί και κατευθείαν αέρας χιλιομέτρων, πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που νομίζω ότι περισσότεροι είδατε. Ο τραγικός απολογισμός των 7 νεκρών και των 100 τραυματιών. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι τραυματίες να μην είναι κάτι πιο σοβαρό και να αναρρώσουν γρήγορα. Γιατί και οι περιουσίες στην τελική, τα υλικά φτιάχνονται. Θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι καταστηματάρχες, υπάρχουν άνθρωποι που περιμέναν αυτή την εποχή για να εργαστούν. Είναι 10, πόσο έχουμε σήμερα? Είναι 12. 12 του μήνου, 12 του Ιούλιου. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάει η full season από τα μέσα του Ιούλιου. Δεν κρατάει και πάρα πολύ πλέον. Ένα μηνάκι είναι, ένα μισή μηνάκι είναι. Να πούμε καλά κουράγια σε όσους έχουν πληγεί από το καιρικό φαινόμενο. Αλλά όπως αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή, με την φύση δεν μπορείς να τα βάλεις. Με τη φύση δεν μπορείς να τη διδασεύσεις και δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι μπορεί να σου συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτός είναι ένας τουλάχιστον τρόπος να μας οθήσει να δούμε μέσα μας μερικά πραγματάκια, το να μην είμαστε τόσο ακόρεστοι, να μην είμαστε τόσο πλεονέκτες, να μην είμαστε τόσο ποπόψυχοι, θα έλεγα, για να μην, να μην χρησιμοποιήσω μια άλλη έκφραση, και να τα βλέπουμε τα πράγματα με μεγαλύτερη έτσι. Τώρα κόλλησα, γιατί μπήκε μέσα από τη συλλογή ένα τραγούδι το οποίο είναι χαλί σε άλλη εκπομπή και το βγάζω. Να μας μπερδέψω, να νομίζω ότι είμαστε άλλος σταθμός. Ναι. Είναι δυνατόν να είχε μέσα από τη συλλογή αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι από τα 90's και λέω, αμάν, όχι, εγώ μπερδεύτηκα ότι είχαμε παρεμβολές στο σταθμό μας. Πού είμαι, σε ποιο σταθμό είμαι, είναι δυνατόν. Και είναι μεσημέρι, μάλιστα.
Λίμπερο 107,4 ακούτε κυρίες και κύριοι, λόγω επειδή βέβαια εντάξει εμείς θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε την διάθεση και να αυξήσουμε την όρεξή μας για ζωή όσο να είναι, γιατί είναι και Παρασκευή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι περισσότεροι θα το απολαύσουμε. Βέβαια αυτή η Παρασκευή όπως είπαμε για τη Χαλκιδική, για αρκετούς που θα την επισκεπτόταν υπό χαλαρές συνθήκες, θα είναι η μέρα περισυλλογής των κομματιών, γιατί πάρα πολλούς κόσμους που έχει εξοχικά και τα λοιπά θα πάει για να δει τι έχει γίνει και να μαζέψει. Ναι, δυστυχώς μας δείχνουν και φωτογραφίες χθες από τα σπίτια τους, από αυτά, και όλοι κάτι είχαν υποστεί σε αυτήν την περίπτωση. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα που χτυπούσαν υπόμενα και άραχε ποιος μπορεί να είναι. Καλημέρα. Μπαμπή, ποιος άλλος. Γιατί παίρνεις... Μπαμπή, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλο, καταρχήν, σε όλο το γαλαξία. Ερώτηση, γιατί παίρνεις από τις 6 παρά? Μπαμπή, έχω τρομερές ορεξούλες σήμερα, αλλά θα μ' αφήσεις να τα πω. Τρομερές, κατάλαβες. Θα μ' αφήσεις να τα πω και το υπόσχομαι, στορκίζομαι, δεν είμαι πίορκος, δεν θα ξαναπάρω, αλλά άσε με να τα πω. Έχω τρομερές και λέω Παναγία και Χριστέ, πες τα βρα, αγόρι μου, πες τα. Λοιπόν, άκου Μπαμπή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το γαλαξία, στο Milky Way καταρχήν. Κατά δεύτερον, έχει μία δροσούλα, έχει μία δροσούλα και εγώ ξέρω τώρα μόλις μπήκα σπίτι στην Αιωνία. Και ξέρω από πού ήρθα. Ήρθα από την Πάρνηθα, Μπάμπη, από το Μομπαρνέ. Είχαμε πάει με το Χριστινάκι, τη φίλη μου. Α, άλλο είπα, Χριστινάκι, αλλά ναι, κοίταξε να δεις. Σε να πήγε. Με το καζίνο πήγαμε. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Τη δίνω ένα 20 και τη λέω, εγώ θα παίξω 20 ευρώ. Τα 20 ευρώ είναι εδώ. Ναι, περίμενε τώρα. Τα 20 ευρώ λέω κράτα τα. Άμα σου πω, λέω, να μου τα δώσεις, μη μου τα δώσεις. Λέω, για να πάμε μετά, λέω, στην Μπουμπουλίνα να φάμε στη Δάφνη εκεί στο Βίρονα αυτά που σου αρέσουν. Ναι, μου λέει, εντάξει. Τι είναι η Μπουμπουλίνα τώρα, γιατί μας μπερδεύεις? Ένα σαν μπουγάτσο τέτοιο. Μπουγάτσο κατά τώρα, άσε μας ρε στη Δάφνη, μπουγάτσο τέτοιο. Μπουγατσοπολείο. Έλα ρε, ρε, μπουγατσοπολείο. Κρέμα ρε φίλε, τι λέω τώρα. Δεν μου ρε, όχι θα μαλώσουμε. Όχι θα μαλώσουμε τώρα. Ναι, άντε καλά, συνέχισε. Λοιπόν, προχωράω τώρα, γιατί εδώ είναι τα κρίσιμα σημεία. Ναι. Εγώ εντωμεταξύ παίζω στη ρουλέτα νούμερο 21. Εντωμεταξύ, όλα στο 36 είναι... κοκκινό θα τα βάζεις. Σήμερα είναι 12 της, λέω, του μήνα. Ναι. Όταν παίζω, λέω, στο 12 και στο 21, θα ποντάρω το 21. Ναι. Ποντάρω λοιπόν το 21. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν έπιασες τίποτα. Αν δεν χρειάζεται να μας συνεχίσει την ιστορία, δεν έχει κάτι. Κάτι, περίμενε. Ρε Πάμπη, μην με κόβεις. Άσε με να ολοκληρώσω. Άσε με και δεν ξαναπαίνω. Λοιπόν, παίζω το 21, Πάμπη, και δεν κάθεται. Το ξαναπαίζω δεύτερη φορά, πάλι δεν κάθεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που ξαναπαίζεις. Την τρίτη φορά τη λέω, δώσ' μου το 21, λέω, έχω έμπνευση. Και δεν μου το δίνει. Και σκάει διπλό ρεπετησιόν στο 21, Μπάμπη. Όχι, θα ψηφίζω Πασόκ. Μπάμπη, την κατεβάζω κάτω μετά σε 15 λεπτά από το Μομπαρνέ. Τελεφερίκ το έκανα το Γιώτα. Και τη λέω, Χριστινάκη, για ένα μήνα, γιατί τώρα ακούει το Χριστινάκη, τη τα έλεγα και στο τηλέφωνο. Χριστινάκη, για ένα μήνα παστίτσιο από μένα δεν έχει. Δεν θα πας παστίτσιο. Πλήγμα, μάλιστα. Κομμένο το παστίτσιο. Νηστεία, Χριστινάκη, στο ξαναλέω, νηστεία. Έτσι, καλά να πάθει. Εν τω μεταξύ, μου έκανε και θερμοκρασία. Έγραφε το αμάξι μέσα 21 βαθμούς θερμοκρασία. Όλα τα σημάδια, τα σκυλιά τα είδες. Τα σκυλιά, μου είδες κανένα σκυλί. Να σας ρωτήσω, η κυρία που είναι δίπλα σας, πώς λέγεται? Χριστινάκη. Α, είναι η Χριστίνα που λέει για τα ποδόσφαιρα που με έχει πάει στον Κούβα συνέχεια. Καθιερωθείς. Θα βγάλω διαβατήριο Κούβας, κυρία Χριστίνα. Καθιερωθεί μέσα. Να πω μια πρόβλεψη, Χριστίνα. Μεγάλο, ο τελικός στο Κόπα Αφρικά είναι η Σενεγάλη, θα πάει τελικό. Τώρα το άλλο ζευγάρι ποιο είναι, θύμισε μου, Μπαμπή. Εμένα τώρα ρωτάς να σου θυμίσει το ζευγάρι του Κόπα Αφρικά. Κόπα Αφρικά, Μπαμπή. Αύριο παίζουν Κόπα Αφρικά, Μπαμπή. Είναι ημιτελικά αύριο δηλαδή. Ε? Ναι. Μάλιστα. Η Σενεγάλη θα πάει τελικό. Ναι. Και ποιο άλλη ομάδα είναι? Περίμενε, βρε, να τα ανοίξουμε λίγο εδώ. Είναι Σενεγάλη την Ισία. Να δώσω προγνωστικά και να, Αλγερία... να μας πει και το Χριστινάκι. Βέβαια, να δώσουμε. Γιατί όχι, Σενεγάλη την Ισία και Αλγερία Νιγηρία. Αύριο στις 7 και στις 10. Αλγερία Δαγκωτό. Ναι. Αλγερία άσο από ημίχρονο. Μάλιστα, μ' αρέσει. Και Σενεγάλη πάει τελικό μαζί με την Αλγερία. Και αν έχω λάθος, Χριστίνα, εγώ παστίτσιο θα σου φτιάξω. Ωραία. Την Ισία Νιγηρία θα παίξουμε. Τώρα σε ποια Χριστίνα, σε μένα θα έχεις παστίτσιο, στην άλλη. Έλα μου ντε. Σε εσάς, κυρία Χριστίνα, σε εσάς.
Με καλοπιάνεις τώρα για να μην σε κλείσω. Κατάλαβες, σου λέει και θέλω να δείτε και εσείς τα προγνωστικά. Δύο χριστιανές ένα παστίτσιο. Αν παντρευτείτε τον Πάπη ή τον Φωτιάδη, εγώ θα είμαι ο κουμπάρος. Μάλιστα. Δεν σε θέλω για κουμπάρο. Δεν σε θέλουμε. Είσαι από την Αθήνα. Είσαι από την Αθήνα, δεν σε θέλουμε. Δεν είμαι από την Αθήνα. Από τη Δράμα και από τα Χανιά είμαι. Έχουμε άλλη Δημήτρη εδώ. Δεν σε θέλουμε. Από τη Δράμα είμαι. Έχουμε Έγινε ακόμα καλά. Έγινε. Τα είπε. Τα είπε. Ορκίστηκε, δεν θα ξαναπάρει. Τα είπε. Τα είπε. Σάφησα. Τα είπα και δεν ξαναπάρει. Μπράβο, αγόρι μου. Φωτιάδη, κάτσε καλά. Ρίζουν για το φούρνο, πραγματικά. Το πουλάει ο φούρναρης. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Φούρναρη και εγώ τον θέλω. Όλοι το θέλω. Είδε τελικά. Μήπω θα τον κληρώσουν. Ο κρουασανάκια. Λίμπερο 107,4 ακούτε κυρίες και κύριοι. Έτσι είπαμε, το ενισχυμένο λόγο επειδή της Παρασκευούλας. Καταλαβαίνετε πώς θα εξελιχθεί η εκπομπή και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Για να δούμε, είχαμε την άλλη τη γραμμούλα πάλι Λευτέρης και έτσι. Dun, dun, dun. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα βρε Κατερίνα. Εγώ περιμένω το ξέρω εγώ το Λευτέρη. Ναι. Έχω πάρει και εγώ τις 6-5. Μάλιστα. Έτσι, έπαιρνε το κλέξ και έπαιρνε το άφησε. Έκανε αναπάντητε δηλαδή. Τώρα πόση ώρα έχω στο τηλέφωνο, έχω κανένα. Να. Γιατί δεν παίρνει όταν ακούς ότι το κλείνουμε, για να φανεί ότι έχουμε νέε. Δεν έχει πάρει άλλο ρε παιδί. Γιατί η εκπομπή έχει εδώ τώρα. Δεν ακούω ράδιο, μόνο το τηλέφωνο. Μάλιστα, που δεν ακούει, έκομα να σε ακουραδίσει. Ο Λευτέρη δεν μα ακούει, κατέλα μα ακούει. Εσύ πεθάνε και άνθρωποι από τη ηλικία αυτή. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Πάσαρε και εδώ έγινε έτσι πράγμα, αλλά θα γνωρίσεις. Γιατί εδώ έχουμε το Γιώργος απέντη και μετά έχει την ευλογία. Α, μάλιστα. Ναι. Φαίνεται καθαρά το βράδυ. Πέρυσι δεν κάηκε ο Λιθάσος. Πέρυσι πότε ήταν, πότε κάηκε ο Λιθάσος. Όχι, πέρυσι προπέρυσι, ας πούμε, μέσα στα σπίτια καήκαν αυτά περιουσίες. Μάλιστα. Κάθε χρόνο. Και γιατί είναι από την. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι στο βαμπάδι μου. Το κινητό δεν το βάζει στο σταθμό να παίρνουμε τηλέφωνο εκεί πέρα. Ποιο κινητό? Αυτό που έχει 45 που έχει ο σταθμό. Δηλαδή, έχει κινητό σταθμό, δεν έχω ιδέα. Ξέρεις γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν μονάδες κινητό. Δεν μπορούν να πάρουν να βρουν να πιάσουν το γράμμα. Α, μάλιστα, δεν το ξέρω ρε παιδιά. 6-9-45, 2-8-7 και 3 οκτάρια αυτό. Όχι, το έχουμε. Παίρνεις το κινητό. Θα το πω, Γιώργο. Θα σου δώσω το κινητό του Γιώργου να το πεις εσύ απευθείας. Ποιος? Ποιος? Ο Χριστινάκης. Να ρε παιδί με σένα λέει. Καλά είμαι. Άκουγα το Δελφινάκι. Το Δελφινάκι. Δελφίνι. Δελφινάκι. Το Δελφίνι. Είμαι από τη Γάζη που είπα για να τηλίγει. Τώρα μην θυμόσαστε εσείς που είπα για να βγάζα τα κινητά. Γιατί λογικό είναι, με το τι εμβέλεια που έχει ο σταθμός, πώς θα πληρώνεστε. Μάλιστα, από τα κινητά πλέον, θα τα πάρουμε. Θα βάλω και εσύ να κάνω 7 με 10, θα βάλω και 7 με 10. Μάλιστα, έγινε Κατερινάκι, σε χαιρετούμε, φιλιά τσα. Σοβαρά τώρα, άκουσε το Δελφινάκι. Ναι, δεν είναι καλά τελευταία, ακούω όλο περίεργα πράγματα. Το Δελφινάκι. Καρέτα του έλεγε. Τι άκουσα χτες. Δεν θυμάμαι. Το γατάκι. Του γατάκι, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μας περίμενε εδώ. Ήταν οι δύο ανυπόμονοι ακροατές οι οποίοι ξεκίνησαν τη σημερινή πρωινή πανεπιστήμια. Είναι κάποιος που παίρνει και στα διαλύματα. Εγώ πιστεύω ότι το Λευτέρης φυσικά. Ναι, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ακούει τις διαφημίσεις. Γιατί είναι καταπληκτικές οι διαφημίσεις μας. Είναι καλύτερες και από το πρόγραμμά μας. Οπότε δεν πρέπει να τις στερηθείς και να τις χάσεις. Για όσους επιθυμούν λοιπόν να συμπλέψουν μαζί με το λόγο επειδή 2310. 287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Χτυπάει ευθύς αμέσως η γραμμούλα και ποιος μπορεί να είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Ο Γιώργος που τελειώνει σε Ούζος. Γιώργος. Έχει εκπομπή. Σε Ούζος. Από το μουσικό χαλί ρε φίλε. Ποιος ήταν ο Γιώργος που τελειώνει σε Ούζος? Ο Γιώργος ο Μπούζος. Α, δεν μπήκε μέσα, λέω ρε τι έγινε, να πούμε θα μας περάσουν. Ωραία, μπαμ. Μεγάλο τέτοιο. Καθαριάκι κανονικό έγινε. Καλημέρα και στο Δελφινάκι. Τι λέει, πώς είμαστε? Είμαστε έτοιμοι για να πάμε Κυριακή στη θάλασσα, φυσικά όχι εκεί που πάει όλος ο κόσμος. Ο λόγος είναι ευνόητος, πέρα από το ψυχολογικό που δεν μπορείς να το συναντήσεις. Τι έγινε, τι πάθαμε. Όπα, δεν πας ακόμα, δεν ξεκίνησες.
Είναι το θέμα και ότι κάποιοι βόθροι έχουν ξεχυλήσει, κάποια πράγματα υπάρχουν στη θάλασσα, κάποιοι βιολογικοί δεν δουλεύουν. Εντάξει, τώρα ας μην πάμε και με ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Εννοείται. Άστε να πάμε εμείς που πάμε μόνο Κυριακή για μια βουτιά. Πού θα πας? Στο Δεβελίκη. Δεβελίκη, τρίτο πόδι, νέα ρόδα. Θα βρέξει πάντως και την Κυριακή. Όπα, να την πρόβλεψη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να την πρόβλεψη. Δεν είναι όπως τα παιχνίδια που δίνω. Μπορεί να είναι όμως. Τι να το ευχηθώ τώρα, ρε Δελφινάκη, να μην αποκτήσεις ποτέ σου φούρνο. Εντάξει, πάντως δείχνει βροχές για τη Θεσσαλονίκη. Και καταιγίδες. Εγώ περιμένω πάντως μία απάντηση. Σήμερα παίζει για το Lilla Pause Cup, δεν ξέρω πώς το λένε, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, στην Ελβετία. παίζει Λοζάνη Λουκέρνη με την Άιντραχ Φραγκούρτης. Περιμένω μία πρόβλεψη. Μάλιστα, θα δώσουμε ένα 5-0. Ναι, εντάξει. Δεν αφήσαμε τζάμπα τη Σκοπιά, δεν παρατήσαμε εκεί και πήγαμε στο Πετρίτη και τρέχαμε αλλού. περιμένω να βγούνε. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου, τσάου. Γιατί και οι προβλέψεις πέρα από όλα τα υπόλοιπα για το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον στα site που μπαίνουμε και μας ρίχνουν κουβά όσον αφορά το καιρό, μακάρι να μην είναι έτσι. Δείχνει βροχές από σήμερα δηλαδή για την Σαλονικούλα μας. Προς το βράδυ θα έχουμε έτσι ένα ψηλόβροχο. Τότε είχαμε μια χαρά δροσά γενικότερα. Πήγα στο κολυβητήριο. Γατάκια όλοι είστε. Όχι, έχω να το πω αυτό για τις συγκολυβήτριές μου κατηστίες που κάνουν aqua aerobic 70 και άνω. Γατάκια μόνο. Γιατί δεν ήρθανε, δεν πάτησαν το πόδι στο κολυβητήριο. Εμείς όμως εδώ, εκεί κανονικά. Ήμασταν μόλις 5 άτομα. Συνήθως είμαστε 7 άτομα στο διάδρομο και στο Κέρνιο ένας πάνω στον άλλον. Και τώρα 5 σε όλο το σε κολυβητήριο. Σε όλους τους διαδρόμους, Δεν είχαμε να συμπληρώσουμε δηλαδή ομάδα. Αλλά πήγανε εδώ να πούμε οι ατρόμητοι, οι κολυμπητέ, να πούμε τα αδελφίνια, τα πραγματικά με λίγο έτσι κρυουλάκι. Κοτέψανε και εμένα σπίτι. Κοτέψανε. Θιές, κοτέψατε, θιές, τι έγινε. Θα σου πει να πάω σήμερα, θα σου το πω να πούμε κανονικότατα. Σε παρακαλώ. Με το πρωτοβρόχι. Πάντως έτσι δείχνει εδώ η πρόβλεψη ότι και αύριο για την Θεσσαλονίκη αρχικά. Και αύριο θα βρέχει. Και αύριο το βράδυ πάλι καταιγίδες. Και η Κυριακή δεν θα είναι καθόλου καλή. Συννεφιά από το πρωί. Λίγο έτσι θα φανεί ο ήλιος. 9 με 1-2 και μετά βροχές και καταιγίδες ενδεχομένως και στη Χαλκιδική να επαναληφθεί, ας πούμε, κάποιο είδος φαινόμενο που τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο καλά, θα είναι άστατος ο καιρός. Το είχαν πει ότι περιμένουν εκ νέου την εκδήλωση ενός φαινομένου, ελπίζουμε όχι τέτοιας εντάσεως όπως το χθεσινό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου νάτος. Τι έγινε. Η Χριστίνα είναι τώρα η... Ή ποια. Από τι άρχισε η γάμα, βήτα, τι άρχισε. Πες μου, μάντεψε ποιος. Ποια. Τελικά δεν έπαιρνε σήμερα τηλέφωνο, αλλά τελικά πήρα. Μπράβο αγόρι μου, μάλιστα. Η Χριστίνα είναι, βρε. Χριστίνα. Ναι. Τι κάνεις? Πολύ καλά είμαι, εσύ? Βγαίνω σήμερα απ' έξω και έρχομαι. Οπα, απειλή. Έλα. Έλα, πώς είσαι. Άντε, έχω και το κινητό μου να βρεθούμε να κεράσω κανένα ποτό, άντε. Ποτό, από καφέ. Τι ποτό πίνεις? Από καφέ πήγαμε στο ποτό. Ποτό ένα καφέ πίνω. Ποτό ένα καφέ, εντάξει. Κοκακόλα, και θες. Όχι, Χριστίνα, είσαι το καλύτερο κορίτσι. Είσαι και όμορφο. Πού το ξέρεις? Τι έμαθα? Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Εδώ έχει συνεχιά. Οχ, τι θες να σου πούμε. Συνεχίζει συνεχιά. Πάλι και εδώ βροχές, Έβρεκε, οχ. Για να τα λες εσύ, κάτι άσχημο θα μας... Εσύ πώς πάτε? Πώς να πάμε εδώ, προσπαθούμε να διώξουμε τα σύννεφα. Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω, πώς λέγεται, από τέτοιο. Πολύ θεστή. Μην κάνεις μπουργέσαι όταν μιλάς στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο. Μην κάνεις μου, τι ώρα κοιμήθηκες, τι ώρα ξύπνησες. 11 και 10 κοιμήθηκε. 11 και 10. Δεν σε πιάνω ύπνος, κοιμήθηκες τόσο αργά. Ναι, εγώ το αναρωτώ τι θα κάνω, έχω κουραστεί. Βαρέθηκα μέσα. Βαρέθηκες το Αγιώρος. Ναι, κουράστηκα πάρα πολύ. Κουράστηκες μάλιστα. Οπότε βγαίνεις εγώ έξω, να κάνεις καμιά βολτίτσα, να δεις καμιά ταινιούλα. Άρθες και από εδώ, πιούμε κανένα καφέ, τα γνωστά. Γιατί κουράστηκες μωρέ μέσα, τι σε βάζουν, να κάνεις κάτι, φτιάχνεις κομποσκίνια. Όχι, όχι.
Τι κάνει. Χριστίνα μου. Χριστίνα. Με αυτό κουράστηκα. Είδε πώ το είπε. Το κουράστηκα. Ήταν, α πούμε, πραγματικά τη βίωσα. Ναι, τη βίωσα κι εγώ αυτή την κούραση. Βαρέθηκα, κουράστηκα και αηδίασα. Που λέει και το τραγούδι. Τα νιάτα μου στη λογική. Τα νιάτα της... δεν τα χόρτασα. Ωπα, ρίχτω, ρίχτω. Τα νιάτα δεν τα χόρτασα. Άντε, ρίχτω, ρε, να πάμε. Θέλω να πεθάνω. Σαν τον. Δεν το ξέρω καλά. Να το μαράθηκα. Μανούλα μου. Στα Πεύκα και στα Έλατα, πολύ καλή έτσι καλοκαιρινή επιλογή. Και στην κορφή Αρπάνο. Ναι. Που λέει, γι' αυτό πήγα στην Πάρνηθα και στην κορφή Αρπάνο που έλεγε και ο Λευτέρης που έχει μια σύνδεση. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ναι. Χριστίνα. Ναι. Μ' ακούς. Έβρε, πες το, μας έσκασες. Πάμε να κάνουμε θάλασσα. Πάμε να κάνουμε θάλασσα. Πώς να την. Αφού θα βρέχει. Μύκονο, Μύκονο. Μύκονο. Α, ψήθηκες, με τη Μύκονο. Ναι, τι τώρα, για τα, με τα νέα ρόδα δεν ψήνεσαι με τη Μύκονο όμως. Εγώ δεν. Πάμε, δεν σ' ακού τεκνό, έτσι θα είμαστε. Ο Φωτιάδης που είναι. Πού να ξέρω, ρε, ρωτώ παρουσιολόγιο, τους ξέρω όλους. Είπαμε, είμαστε λίγοι ρε παιδιά, αλλά μην το καρφώνουμε ότι πρέπει να ξέρουμε ένας που βρίσκεται ο άλλος. Άσε λίγο μυστήριο. Από εβδομάδα, ναι. Όλη τη βδομάδα θα είναι άτακτο καιρός. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Τώρα τι θες, αυτός τώρα θέλει να μην καταλαβες. Δεν έχει την να πει και δεν έχει την να πει και μας μιλάει για τον καιρό. Λοιπόν, κλείσε, δεν μας έδωσες καθόλου ούτε ρεπορτάζ ούτε τίποτα. Από εβδομάδα θα τα πούμε. Έγινε. Τσαο, τσαο. Είναι σαν να πάρεις, ξέρω εγώ, τηλέφωνο, ας πούμε, και να λες, έλα τι κάνεις, πώς είσαι, για πες. Ναι, δηλαδή δεν έχεις τίποτα απολύτως, ας πούμε, να θίξεις το ζήτημα. Από εβδομάδα ο καιρός λέει πώς θα είναι. Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα είναι όταν βγούμε απ' έξω από το στούντιο. Θα ξέρουμε τώρα εμείς από εβδομάδα τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να ζητάτε τις δικές μας προβλέψεις επί παντός επιστητού. Χριστίνα μου, έχεις καθιερωθεί ως μεγάλος γκουρού. Ως Ραούλ, μπράβο. Καγκουρού πραγματικά του. Καγκουρού. Χιούμορ. Αυτή η εκπομπή, αν δεν είχε χιούμορ και οι καλεσμένοι της, αν δεν συνέπλεαν με το δικό μας το χιούμορ, δεν θα βουλιάζαμε. Γιατί το κοράβι έχει βουλιάξει προπολού και βρισκόμαστε, το πιάσαμε τον πάτο, παρακάτω όμως δεν έχει. Είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς, ασφαλείς. Για τους άλλους που αγχώνεται, όχι κορυφή, όχι δεύτερη, όχι τρίτη, εμείς μονίμως ήμασταν τελευταίοι, οπότε είδατε. Είμαστε και ωραίοι. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνα επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα διαδίκτυά μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Παρασκευούλα σήμερα. Τι ωραία αυτά, έτσι να εγκύλες μπιτσόμπαρο ρε παιδί μου, νάιτης. Πολύς κόσμος, κίνηση στους δρόμους. Καλά πάντα είναι, ακόμα και τώρα. Αυτά δεν αλλάζουν και είναι έτσι μια σύνδεση με το παρελθόν μας. Αγίας Βερονίκης είναι σήμερα. Εμμορούσης Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος. Μάλιστα. Εορτάζουν η Βερονίκη, η Βερόνικα, η Βέρα, η Βερενίκη, ο Παΐσιος, ο Παΐσης, η Παϊσία. Και ο Πρόκλος. Ο Πρόκλος δεν γιορτάζει, αλλά γιορτάζει ο Ιλάριος. Ο Πρόκλος γιατί δεν γιορτάζει. Πρόκλος. Δε. Σ' άρεσε το Πρόκλος, ε. Περίεργο. Περίεργο όνομα, είναι εδώ. Το Πρόκλος θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, όνομα από Transformers. Είμαι ο Πρόκλος. Άνετα, αλλά ναι, όντως δεν γιορτάζει ο Πρόκλος, γιορτάζει ο Ιλάριος. Ως θεολογική εκπομπή θα δούμε τι είναι ο Πρόκλος τώρα που μας. Καταρχήν ο Πρόκλος, ο Λύκειος, λέει, αποκαλούμενος και ο Πρόκλος, ο διάδοχος, ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ένας από τους τελευταίους σημαντικότερους κλασικούς φιλοσόφους. Oh. Ναι, δεν είναι αυτός ο Πρόκλος που μας ενδιαφέρει, αλλά από εκεί προέρχεται το όνομα. Ένα όνομα που το ξέρουν όλοι, φαντάζομαι, ας πούμε, γιατί την ελληνική αρχαία ιστορία, ας πούμε, την παίζουμε στα δάχτυλα εμείς, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα που έτσι σηκώνουμε το φρόνημα. Τον Πρόκλο τον έχουμε κάθε μέρα, Πρόκλο διαβάζουμε, ξεκάθαρα. Ο διάδοχος του Δία, δεν ήταν από πίσω. Για τον άλλο τον Πρόκλο δεν μας έχουν τίποτα, γι' αυτό και μάλλον δεν εορτάζεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μας το περίμενε, καλημέρα. Ναι, Χριστίνα. Νάτος. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλά είμαστε. Πολλές ξηράφες ακούω πάλι, ρε Μπάμπη, πρωί-πρωί. Τι θα γίνει με αυτούς. Τι μ' ακούς, ξηράφη. Ξηράφες. Ξηράφες, ξέρεις τι είναι. Όχι, τι είναι. Μας ξύρισαν πάλι. Τι είναι. Είμαστε να ξυριστεί. Ναι. Ο άλλος λέει πήγε στο καζίνο και έδωσε στην κοπέλα 20 ευρώ, λέει, για να φάνε, λέγει. Με 20 ευρώ
Όταν μπει στο καζίνο μέσα, αυτός δεν έχει πάει στο καζίνο. Έτσι. Αφού ξαργυρώνεις μάρκες, λεφτά δεν παίρνει. Νάτος, πιάστηκε στην ιστορία. Μα δουλεύει τώρα πρωί-πρωί ο Αθηναίος. Έτσι, έτσι. Και έβγαλε η κόμενα με 20 ευρώ. Ρε, όχι ρε, δεν είπα αυτό. Είχε μια συντροφιά, της έδωσε 20 ευρώ, μετά της τα πήρε πίσω. Ναι, α, καλά, καλά είσαι. Τον πίστεψαμε τώρα. Έτσι, δεν τον πίστεψαμε, βέβαια. Ο άλλος πάλι, ο παππούλιας, πώς του λένε αυτόν, αυτό ο Γιώργος. Ναι. Αυτός πάλι κερνάει, λέει, καφέ τη Χριστίνα. Κακός που μπήκε, δεν θα πάρει καφέ με αυτόν. Ξέματα, λέει, και αυτός έχει κακός κουμπό. Θα της φάει τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνεις, θα μιλάει. Λοιπόν, και αυτός είπε θα κεράζει, αλλά... Εσύ κοιτάξεις άμα πας, κοιτάξεις εσύ κανένα φράγκο, γιατί... Εγώ θα κεράσω μάλλον. Θα θέλει και... Θα, μάλλον είπε θα κεράσει. Ναι. Μάλλον όπως τα βλέπω τα πράγματα έτσι. Έτσι είναι. Δυστυχώς, ναι, η πραγματικότητα εκεί μας οδηγεί και μας οδηγεί. Καλά ρε, λένε μια γυναίκα, τη λες, τη λες πάμε να βγούμε έξω, τέτοιο, άρα είσαι κακό σκουπό είσαι τώρα. Πάμε έξω να με κεράσεις, δεν τα λες αυτά βέβαια. Θα κεράσεις καφέ, θα κεράσεις καφέ, όχι, στην αρχή ποτό λέει θα κεράσω. Ο καφές ποτό είναι. Μετά σου λέει το ποτό δεν βγαίνουμε, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, πάρουμε ένα καφέ, ένα καφεδάκι, κάτσι και στην τελική. Πάντως κάτι, μπορεί να πιει καφέ, όχι, μπορεί να πιει καφέ η Χριστίνα να μεθύσει και να ανεβεί το πάθος. Αυτό και να έχουμε άλλα μετά. Έχει κακό σκοπό, καλά λέτε, με προστατεύετε, ευχαριστώ πολύ. Εσύ να μεθύσεις και να... Έτσι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλά έκανες. Σε φιλούμε. Άλλη στιγμή. Έτσι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Επί προσωπικού, Παπί. Είσαι επίορκος. Είσαι επίορκος. Είμαι επίορκος, αλλά επί προσωπικού. Και στη Βουλή επί προσωπικού δίνει το λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επί προσωπικού. Να ασχολείται με τη ζωή του και όχι με τη ζωή των άλλων. Εσύ εγώ δεν ασχολούμαι πλέον. Εσύ δεν ασχολούμαι με τον Αράου. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα. Πόσο χάρηκε. Θα ξαναβγεί τώρα. Να το παίξουμε ένα στοιχηματάκι. Άλλες 4,5 φορές, over 4,5 το δίνω για σήμερα. Το μισή είναι υπέρ του μαθητή, δηλαδή ουσιαστικά 5 και πάνω. Δηλαδή, μόνο το λέμε έτσι στην στοιχηματική αργό, με το μισό πηγαίνει. Λοιπόν, 6 και 32 πρώτα λεπτά, ξεκινήσαμε δυναμικά. Είναι Παρασκευούλα, είμαστε ωραίοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Μόλις επιστρέψουμε από τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Στάνομαι. Στάνομαι. Εντάξει, εντάξει. Μεγάλο DJ αυτή τη στιγμή. Γιατί τι έκανε. Δεν ξέρω, αρέσουν αυτά που βάζω, ρε παιδί μου. Και εμένα. Ρετρό, ρετρό dance, dance house, τέκνο έτσι φάσεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Επιστρέψαμε 6 και 38 πρώτα λεπτά, το λόγο επειδή αγέροχο στα ότα σας και στους δέκτες σας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και μηνύματα και αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μέσα από τη σελίδουλα μας και εκεί συνδιαλεγόμαστε και ανταλλάσσουμε καθημερινώς τις απόψεις μας για να δούμε ποια γραμμούλα ανυπόμονη μας καλούσε στο διάλειμμα. Καλημέρα! Το touch me με χρωστάς από τη Σαμάντα Φόξενε! Γιατί είσαι επίορκος! Γιατί είσαι επίορκος! Το touch me! Δεν σου είπα εγώ, over 4,5 καλά θα το πιάσουμε το στίγμα μια πλάκα. Καλημέρα! Έλα, Παπί. Έλα, πάμε τα λέτησια. Πάμε, καλημέρα. Είμαι ακούς. Σ' ακούω, βέβαια. Ξεκίνησε η εκπομπή από την αρχή. Με την ίδια σειρά, Λευτέρη Κατερίνα. Δεν θα ξέρω να πάρει, δεν ξέρω να άφησε. Μα καταλάβω και δεν είμαι. Ναι. Φωνάς μου, τώρα κοίταξε, Παπί. Θέλω να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Περίμενε. Εγώ δεν σε στέλνω στην ερχογραφική για να πληροφορήσω ο δικός μου δίσκος. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, τώρα θα προσπαθώ να... Δεν το κάνω για να δείξεις την προβολή, απλά μια μεσολάβηση είναι, ρε παιδί. Δεν θα κάνουμε, θα μεσολαβήσουμε και θα προωθήσουμε και το ζήτημα. Και μετά θα καταλάβεις, δεν το κορδεύω τη φωνή σου. Όχι, δεν με το κορδεύω τη φωνή μου. Όχι, να αρχιστείς μετά, δεν το πρέπει, δεν το μετανιώνω. Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Έχει δίσκο η Κατερίνα, δεν κατάλαβα.
Θα το κοιτάξω. Τσάω, τσάω Κατερίνα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που γράφει. Άσε να παίξει κομματάρα Παππούα Νέα Γουινέα. Ποια κομματάρα από όλες είναι η Παππούα Νέα Γουινέα? Καλημέρα και στους δύο. Δεν ξέρω, αν μιλάει για το Κόπα Αφρικα, δεν ξέρω αν. Πού κλείστηκε η Παππούα Νέα Γουινέα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πρόντιτζι. Καλώ το να. Καλά είστε. Καλά είμαστε εσύ. Μπράβο, μπράβο. Μια χαρά. Μου συμβαίνει συχνά όταν παίρνω τηλέφωνο μετά από την Κατερίνα, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν χρειάζεται. Σβήνουν τα πάντα. Είναι format η Κατερίνα στα μυαλά μας. Κανονικότατα. Μπορείτε να με κάνετε καμιά ερώτηση, έτσι, το οτιδήποτε, random. Ελένα, μην το κλείσω κατευθείαν τώρα. Με πόσο τρέχει το Αυστραλιανό χελιδονό ψαρό, τι ταχύτητες πιάνει, ξέρεις. Τουλάχιστον 70 χιλιόμετρα. Το ξέρε. Το ξέρε. Γκουγκλαρέτο. Γκουγκλαρέ, χρειάζεται. Εμείς είμαστε το Google. Σε παρακαλώ. Όχι, αγάπη μου, οδηγάω, τι να γκουγκλάρω. Είμαι τελώς άμπαλος με τα Ιντερνετ. Ο Μπάμπης να γκουγκλάρω, να δούμε. Αν υπάρχει και Αυστραλιανό. Εγώ δεν είπα αγάπη μου, εσένα τον Μπάμπη. Αν υπάρχει Αυστραλιανό, άραγε. Χελιδονόψαρο. Αυστραλιανό δεν υπάρχει. Τώρα αυστραλιανό χελιδονόψαρο μπορεί, δεν ξέρεις. Το χελιδονόψαρο είναι ψάρι ή πουλί. Έλα μου, ντε, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Μάλιστα. Δες, και, δες τι σου βάζω όμως, δεν ακούς. Δεν ακούς. Να το τιμή. Μέσα στο μυαλό μου είσαι. Αυτό ήθελα να πω. Όλη τη βδομάδα και από την προηγούμενη παίζει Nights, Prodigy δεν ακούσα. Ένα, και όμως η Prodigy είναι all the way, είναι όλων των εποχών. Γι' αυτό είναι τόσο διαχρονική. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό μπήκε στην κατάλληλη στιγμή για να δείξω ότι αυτή η εκπομπή υπάρχει ραδιοσκηνοθεσία από πίσω. Υπάρχει έβρος. Όλα. Έτσι. Κανονικότητα. Πώς είμαστε, τελειώνει η βάρδιά μας η βραδινή, επιστρέφουμε στα πιο ανθρώπινα. Ναι. Ναι, είναι πολύ μεγάλη, πώς το λένε, δεν κάνεις εκπομπή Σαββάτο το πρωί, τώρα εγώ ας πούμε αύριο δουλεύω πάλι. Ναι, όντως, πω, είναι Παρασκευή και δεν τελειώνει η δουλειά. Μεγάλο κρίμα. Ακριβώς, για μένα δεν πληρώνεται αυτό. Μάλιστα, να έρθουμε μωρέ, εντάξει, δεν έχουμε να χάσουμε και κάτι. Μπαμπή, παρακαλώ. Εγώ παίρνω 37 ευρώ ακριβώς, άμα σου δώσω τα μισά, δηλαδή βγαίνει, πόσο βγαίνει, 19. Ναι. Ναι. Κάνεις μια εκπομπή. Μία ώρα μόνο. Περισσότερα από αυτά που παίρνω είναι. Για πλάκα, έρχομαι έξω από το σπίτι. Από το θηροτηλέφωνο θα σου κάνω εκπομπή. Για μια ωρίτσα, τι, μια χαρά θα είμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Άντε, καλή ξεκούραση και τα ξαναλέμε. Πω, θα χάσουμε, θα στερηθούμε. Ναι, μείον ένας. Ξανά σε δύο εβδομάδες ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, παιδιά. Έγινε, καλά, καλή ξεκούραση, φιλάκια. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου, Μπάμπη. Καλώς το να. Να χαιρετήσω και τη Δεσποινή που είναι δίπλα. Καλημέρα. Αυτή είναι αυρότητα, αυτή είναι έτσι η παρουσία. Δεν είναι διαφωνική. Λοιπόν, βγήκα και μετά τον αυτόν που λέγεται Prodigy. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, τους έχω ακουστά. Prodigy έχω ακούσει, αλλά είμαι των ελληνικών. Εσύ είσαι του ελληνικού, ναι, είσαι ρε παιδί μου, Σάκης Ρουβάς και τα τι αυτά. Ναι, αν και έχω ακούσει πολλά ελληνικά τραγούδια, mm-hmm. μου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, ο Ρουβάς συνδυάζει τα πάντα. Και βουνό και θάλασσα θα λέγαμε. Ναι, είναι όπως η Καλαμάτα που έχει και βουνό και θάλασσα. Να τα, είδες και η Χριστίνα είναι από την Καλαμάτα και ξέρει. Ναι, 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 το έχω ακούσει mm-hmm. από την Καλαμάτα. Στο Ρουβά λοιπόν, Μπάμπη, mm-hmm. Χριστίνα, μπορείς να έχεις και την κίνηση και την ομορφιά και το τραγούδι. Έτσι. Δεν τα συνδυάζει κανείς άλλος. Είναι σαν το Μέση δηλαδή, τα έχει όλα. Έχει και το σκοράρισμα, έχει και την κίνηση, έχει την πάσα, έχει όλα. Έχει τις εμπνεύσεις, τα πάντα. Και δεν μπορείς να πεις ότι είναι και άσχημος. Καλός. Καλός. Βέβαια καλύτερος είναι ο Ρονάλντο. Α, Ρουβάλντο. Ο Ρονάλντο είναι αγαπημένος σου δηλαδή. Λοιπόν, και καλό είναι να μην λέμε μόνο για ποδόσφαιρο, να λέμε και για άλλα θέματα. Βέβαια, η εκπομπή μας νομίζω το κάνουν, το πράττει αυτό, πολλάκις. Γιατί, εντάξει, δεν έχει κιόλας και τι να ασχοληθούμε σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα. Έχει και παιχνίδια το βράδυ, παίζουν φιλικά, μετά έρχονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε λίγο. Εκεί είναι το θέμα μας. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται να λέμε και διάφορα άλλα πράγματα,
Όπως για παράδειγμα να λέμε και για, τον, για, και για τους πλανήτες. Όπα! Μ' αρέσει πάρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για ρίχτω. Τι... Για παράδειγμα μπορείς να πεις σε κάποιον, αν ξέρει, σε περίπτωση που ο ήλιος δεν βγει μια μέρα. Τι! Αν δεν βγει ο ήλιος μια μέρα. Ναι. Μπορεί κάποιος να φανταστεί τι επιπτώσεις θα έχει για την ανθρωπότητα αυτό. Θα κάνουμε εκπομπή εγώ στο βράδυ. Για αυτό άμα δεν βγει ο ήλιος. Εγώ αυτό φαντάζομαι. Να πεις σε κάποιον ακροατή, ξέρεις, κοίταξε, 24 ώρες δεν βγαίνει ο ήλιος. Αυτό συμβαίνει στην Νορβηγία τώρα. Να μην ανατείλει. Όχι, στην Νορβηγία είναι άλλη φάση. Τώρα μιλάμε να μην βγει καθόλου ο ήλιος, να χαθεί για μια μέρα. Να σβήσει δηλαδή. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ναι. Να σβήσει για 24 ώρες ο ήλιος. Μπορεί κάποιος να φανταστεί τι επιπτώσεις θα έχει για την ανθρωπότητα αυτό, που θα είναι βέβαια καταστροφικές. Θα πεθάνουμε όλοι, έχω εδώ φωτοσυνθέσουμε. Ναι, οπότε καλό είναι να μιλάμε για διάφορα έτσι, θέματα. Έτσι, και όπως αυτό. Τώρα υπάρχει μια ανησυχία, μήπως θα σβήσει ο ήλιος, ας πούμε, τίποτα. Ο ήλιος θα σβήσει, σίγουρα θα σβήσει ο ήλιος, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια, γιατί ό,τι... Αγχώθηκε εδώ η Χριστίνα. Πω, ωραία, άνθρωπέ μου, πρωινιάτικα. Γιατί θέλει να πάει για μπάνιο, γι' αυτό, για σου λέει μη σβήσει τώρα. Ναι. Για μπάνιο. Ναι. Το μαύρισμα, τι θα γίνει με το μαύρισμα. Τι θα γίνει, δε. Γιατί θέλει να μαυρίσει, βέβαια. Γιατί έτσι. Σε παρακαλώ. Έχω κάποιο θέμα με τους μαύρους και δεν θέλω να το συζητήσω. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να μεταράσουν για ρατσιστικά. Και εμάς δεν μας αρέσουν αυτές οι απόψεις καθόλου. Οπότε θα μείνουμε στον ήλιο. Θα σβήσει ο ήλιος ή ότι όλα γυρίζουν γύρω από τον ήλιο. Όλα γύρω στη γυρίζουν, έτσι, όπως λέει και ο Ρουβάς. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, τσάου. Μεγάλο Σάκη. Το βαλέ. Εντάξει. Όσοι θέλετε να γίνετε επίδοξοι DJ, αν τα πράγματα πάνε δύσκολα στο σετ σας, πετάτε ένα σάκι και τελείωσε. Ανάβει το κέφι. Ανάβει το κέφι, βέβαια. Όλα ζήσα σου γυρί. Όλα ζήσα σου. Όλα ζήσα σου. Είναι μια διάλεκτος αυτή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Πας και στη Σάντοβα. Ναι, το είναι. Είπες να ξαναβγείς, να σε αφήσω. Πας και στη Βέργα. Πας και Μικρή Μαντίνια. Πας και Σούπα και Καρδαμίλη. Ναι, πάω. Στο Χόμπο. Στο Χόμπο να πας. Στο Χόμπο τα πηγαίναμε εμείς γατάκι. Έλα τώρα, βρε. Στο Χόμπο. Έλα στο Χόμπο. Με το Φωτιάδη παρέα. Αντεγιά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Με χαμόγελο. Πανά πολλά. Τώρα βρήκε να περάσεις, πρέπει να θυμάσαι για σκουπιδιάρα. Όχι. Είσαι ήδη στο δρόμο και δεν ακούγεται. Όχι, στο μπαλκόνι. Και εγώ λέω ότι ναι, σωστό και αυτό. Αλλά τώρα βρήκε να θυμόλυσε, πήραμε τηλέφωνο. Το σκουπιδιάρικο, η τέτοια δεν έχει ένα κομμάτι, η Νατάσα Θεοδωρίδου, το σκουπιδιάρικο. Εγώ ξέρω για το βεζινάδικο της πρωτοβουλίας. Κοντά είναι, δε. Κάτι μου κάνει αυτό. Ότι υπάρχει κομμάτι το σκουπιδιάρικο, μπορεί να τον μπερδεύω. Ναι, παιδιά, έχει να τάσει το μόνο σίγουρο, Μπάμπη, ναι. Το μόνο σίγουρο πάντως, Φαλικάρη μου και Χριστίνα, είναι ότι κάποιος στον ήλιο κατέβασε το διακόπτη και από το 3 το βάλε στο 2. Έχει το κρυμουλάκι. Ναι, δεν... Χτες. Σήμερα λίγο, καλά είναι. Σήμερα καλά είναι. Σήμερα θα έχουμε ζέστη. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Ο Σάκης Ρουβάς υπηρέτησε στην Καλαμάτα. Έτσι. Αλλά δένουνε, όλα δεν. Και ποιο άλλο υπηρέτησε μαζί με τον Σάκη Ρουβά? Ποιο? Αυτός. Ναι, ο ακροατής. Ένα μηδέν. Ναι, όχι, ο ακροατής. Ναι. Εγώ. Λόγια εγώ τι κάτι μου λέει τώρα. Ποτέ. Είπαμε, Χριστίνα, δεν είναι μόνο ότι υπηρετήσαμε, είναι ότι πήραμε και μετάθεση μαζί. Δηλαδή, παρουσιαστήκαμε στο κέντρο στην Καλαμάτα. Ταυτόχρονα ήσασταν με το Ρουβά. Κορίτσι μου, αυτό σου λέω. Ήμασταν, παρουσιαστήκαμε στην Καλαμάτα. Αυτός τον έκανε το Ρουβά τώρα. Αυτό που έγινε. Και μετά πήραμε μαζί μετάθεση στα Γιάννητσά, στο 501. Τι δουλειά έχει στο 501 ο Ρουβάς? Ορίστε. Συγγνώμη, τι δουλειά έχει στα Γιάννητσά ο Ρουβάς? Εκεί είσαι. Και να, είδες, άμα δεν είσαι βίσμα, πως την πατάς. Τώρα, δεν έβαλε βίσμα ο Ρουβάς. Να πάει, ας πούμε, κανένα τρίτο σώμα, κανένα αυτό. Όταν πήγα εγώ στο στρατόπεδο, είχα οδηπορικά και μου πήγα να μου τα φάνε. Mm-hmm. Και, γιατί στις πρώτες μεταθέσεις τα τρώνε τα οδηπορικά. Mm-hmm. Σε πάνε σαν πρόβατο όλοι μαζί, να πούμε, ενώ στις δεύτερες, επειδή πας πιο μεμονωμένος, βλέπεις το χαρτί και βλέπεις ότι έχεις οδηπορικά. Έτσι έγινε εμένα όμως την πρώτη μετάθεση, επειδή ήμασταν πολύ λίγα άτομα γέννητσα.
Και θα τα μοιράζατε με το Ρουβά να βγουν καλοί, να βγουν πιο λίγα τα έξοδα. Πήγα τώρα, Μπάμπη, σου λέω, πήγα στο στρατόπεδο την Κυριακή, ενώ ο Ρουβάς είχε πάει από την Παρασκευή, τον έφαγα δηλαδή, και πάω στο, με πήγε ο συγχωρημένος ανωνός μου, και φτάνουμε και έχει καμιά 150-200 γυναίκες απ' έξω. Κορίτσα, δεν χρειάζεται να πω. Μπαίνω, λέει, και εγώ, τι στρατόπεδο είναι αυτό. Με το που μπαίνουμε μέσα τώρα να παρουσιαστούμε, δίνουμε τα χαρτιά στην πύλη, ξέρω εγώ, μπαίνουμε μέσα, οι πρώτοι 10 που βλέπουμε, μουσάτι, μαλλιάδες, τι γίνεται, λέμε εδώ, τι στρατόπεδο είναι αυτό. Έξω να πούμε γυναίκες, μέσα μαλλιάδες, μουσάτι, αλλά είχε πέσω για άσκηση, πώς λέγανε αυτοί, πώς πάμε μετά, πώς λέγονται. Παρμενίων. Ναι, αυτοί που επίστρατοι. Επίστρατοι. Φαντάζομαι τι θα λέμε μετά από χρόνια. Ήμουνα με τον Πατμανίδη Φαντάρο. Είχε κάτι σκυλιά, καρμπεκάτσε. Αυτά στο στρατόπεδο, περιμένα να παίξω. Το βιντεάκι το είχε βρει τελικά. Ναι, ναι, το είχα δει. Τα πρώτα 5-6 λεπτά εκεί μα δείχνει. Δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε τώρα για να δείξουμε ότι έχουμε ακουρατέ celebrity δηλαδή. Κοίταξε, και οι περισσότεροι δεν θα με γνωρίσουν γιατί τότε το 94 είχα μαλλιά και ήμουν αδύνατο. Είναι σαν αυτό που είχα ακούσει το Γιάννη Ζουγανέλη να λέει μια ιστορία για τους αδερφούς Κατσάμπα που του λέγανε, ρε παιδί μου, του έλεγε ο Κατσάμπας, έχουμε παίξει, λέει, με τον Έλβις. Αποκλείεται, ρε παιδί μου, τι παίξαμε τον Έλβις. Έχουμε παίξει, λέει, μαζί με τον Έλβις και τα λοιπά. Και όντως υπήρχε μια ταινία στην οποία από πίσω του ο Έλβις, καθώς τραγουδούσε, είχε 100 τύπους με σομπρέρο να παίζουν κιθάρα και μεταξύ των 100 οι δύο ήταν η Κατσάμπα κάπου, λέει, πάνω στη γωνία. Παίξανε με τον Έλβις, τελείωσε. Ήταν αλήθεια, στο βιογραφικό μπαίνει. Έτσι. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα επίσης. Και όπως επίσης θυμάμαι μια άλλη κοπέλα που είχε βάλει στο βιογραφικό της ότι έχει δουλέψει, είχε τελειώσει δημοσιογραφία όντως και λέει έχω δουλέψει στο BBC. Στο BBC έκανε καφέδες. Δούλεψε μέσα στο BBC. Δεν ήταν κακό. Θα μου πεις, δημοσιογραφία πολλοί ξεκίνησαν από τους καφέδες. Και εμείς ξεκινήσαμε τους καφέδες και παραμείναμε στους καφέδες. Στα ούζα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Η σειρά πρώτη ήτανε Ελευθέρης, Κατερίνα, Παφούλιας και μετά εγώ. Μου πήρε τη σειρά. Ναι, στην επανάληψη των επαιτησιών. Ναι, κανονικά. Το χάλασε, ναι. Ναι, μας το έχει χαλάσει. Ο Ρουβάς δεν πήγε δυσμένη μετάφη στα Γιαννιτσά. Ήθελε να πάει στα Γιαννιτσά, γιατί είχε ακούσει κάτι ιστορίες για το Πετρίτσι. Και ήθελε να ζήσει αυτή τη μαγεία. Λοιπόν, εγώ για όλους τα κουρατές δεν μιλάω. Όχι, ποτέ, ναι. Για το φίλο το Φευγάτο εύχομαι να είναι εντάξει στο σπίτι. Κάπου έχει κατά Κύπρο στα πλάγια, έχει ένα εξοχικό και για όλο τον κόσμο. Έμενε για πολλά χρόνια, έμενε στην Καλλικρότητα, γιατί το κανονικό του σπίτι μετά μετακόμισε, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, ναι. Για τον Κεραυνό δεν μιλήσαμε, Μπάμπη. Ποιο Κεραυνό? Αγίου Παύλου. Για την πολυκατοικία στον Εύωσμο. Όχι, όχι, δεν το είδα. Τι? Έπεσε ένας κεραυνός, τραβούσε κάποιος με το κινητό, έτσι στην κακοκαιρία, και στην απέναντι πολυκατοικία πέφτει κεραυνός. Μιλάμε, του έχει φύγει το κινητό από τα χέρια κανονικά. Όχι, όχι, δεν το είδα. Είδα βιντεάκι και συνομίλησα με κόσμο χθες στη Χαλκιδική για αυτά που μου περιγράφανε, το τι συνέβη. Εδώ σου λέμε κοπέλα επαγγελματίας από το Μαϊάμι, επαγγελματίας του τυφώνα, λέει, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τυφωνολόγος, τυφώνο. Άστα να πάει, κοπέλα τυφώνα. Λοιπόν, περιμένω. Επειδή ο Φωτιάδης ίσως να μην πάρει. Ίσως να έχει κεραυνούς. Ίσως να έχει κεραυνούς, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα. Περιμένω, Χριστίνα, να μου δώσεις. Παίζουν δύο ελληνικές ομάδες σήμερα. Ποιες? Παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με τη Ρουμάνικη Κλουζ. Δώσ' μου ένα σκορ. Δώσε ένα σκορ. Με τη Ρουμάνικη Κλουζ. Ναι, αυτό δεν ανέβηκε. Δώσε ένα σκορ. Είναι κατηγορία. Είναι δεύτερη κατηγορία. Δύο ένα ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Και ένα Αϊτχόφεν παίζει με τον Άρη. Φιλικό. Φιλικά δε. Όλα φιλικά θα τα κάνουν. Στα φιλικά παίρνουν τα καλύτερα γκολ. 2-0 στο Eindhoven, πώς είναι. Μάλιστα. Αυτή είναι. Πολύ μετριοπαθή σε βρίσκει. Ναι. Πόσο να πω, 5-0. Να πω, 5-0. Είναι το φυσιολογικό. Μάλιστα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Φίλε, το κράτη κατάλαβε, δεν σου εκμεύσει. Εμείς θα κρατήσουμε το 2-0 και το 2. Να τα παίξουμε, γιατί δεν κατάλαβα. Είπαμε. Σιγά σιγά προετοιμασία και εμείς. Προετοιμασία καλοκαιρινή στον Κουβά. Πρέπει να πηγαίνουμε στα άλλα. Είναι η τρίτη φορά τη σειρά. Είπαμε.
Έτσι, έτσι δεν κάνουν στους γάμους. Δηλαδή μετά από κάποιο σημείο και μετά ξαναρχίζουν τα ίδια. Ναι. Στο παιδιού μου τη χαρά, μιλό μου κόκκινο, τα ίδια που παίξανε πριν από τέτοιο. Έτσι. Είπαμε Λευτέρης Κατερίνα, Παφούλιας και εσύ, έτσι. Τόμ, ναι. Έτσι. Έγινε, ναι, ναι, ναι. Σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Ωραία, κομματάρα. Θυμάσαι. Ό,τι έβαλε. Τι έβαλε. Ο φίλος μας ο Κώστας μας λέει: δεν χαμπάρει τι παίζουμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε σαν εκπομπή. Λέει: τι Παππούα Νέα Γουινέα, ρε, τι Κοπά Αφρικα, μόνο BBC. The Future Sound of London, το Παππούα Νέα Γουινέα. Πριν το Αράου έβαλε στην εισαγωγή, αν κατάλαβα καλά. Και θα το βάλουμε κιόλας όταν θα οδηγηθούμε και στο διαλυματάκι μας, έτσι. Επειδή έχουμε μουσικόφιλους, φίλους ακροατάς, και αντιλαμβάνεται το εύρος, το εύρος της μουσικής κάλυψης που έχει αυτή εδώ η εκπομπή. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Παππού. Ξαναξεκινάμε λοιπόν. Ξαναξεκινάμε. Ο Παλευτέρης πρώτος, δεν το παλικάρι που μας κατονόμαστε. Τι είπε, τι είπε, τι είπε. Το παλικάρι. Παφούλια, Τατερίξ και Κατερίνα, πώς λέγεται. Τόμ. Όχι Τόμ Γκάν. Όχι Τόμ, Τόμ Γκάν, Τόμι. Α, λέω Τόμ, ο Τόμ. Ξέρεις βάζω και θέλω να σε πω. Τι θες να με πεις, άμα ήξερα δεν θα χρειαζόταν να πάρει τηλέφωνο, θα τα έλεγα μόνος μου. Λοιπόν, η Κατερίνα θα ήταν στη γραμμή και θα μας έλεγε ότι αυτό. Μετά πάμε στον επόμενο, στην επόμενη σκέψη μου. Ναι, για πες. Κάτσε να σε πω λίγο, αυτό θα σου κλείσω. Ναι, 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 ναι. Έχουμε πολλές σχέσεις με αυτήν την κατάσταση. Είναι πολλά λεφτά και ο φόρνας γιάτσα. Με ποια κατάσταση. Τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Πολλά γενικά από εδώ, από εκεί λεφτά, όπως είπε και εσένα. Α, λεφτά, εδώ, υπάρχουν πολλά λεφτά. Σου είπα να το κρίνεις πρώτα, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Κοίταξε. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι άμα κυκλοφορήσει ο δίσκος θα μάθει όλος ο κόσμος το τι καπροβουμάρει ο καθένας από τον βλέπει. Μάλιστα. Στο βεβαιώνω ότι και τότε. Πάμε, restart, ξεκινάει τώρα. Μόνο που το ξέρω εγώ. Μάλιστα. Γιατί εγώ το δίσκο θα παρακούσω πάρα πολλά χρόνια. Και το ακούσανε. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Κατερίνα μου. Για χαρά. Όπα, για χαρά νομίζω το είπε έτσι πολύ αποφασιστικά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Όλα τα λεφτά στη Σενεγάλη. Παρίζ Δακάρ. Τι 4,5. Φαντάζομαι τόση ώρα που παίρνει και ξαναπαίρνει. Τώρα που απέστε. Όχι, όχι, παίζει. Περίμενε εσύ ότι θα πάρει. Κάνω διάφορες σκέψεις. Σκέφτομαι που μας είπε εμάς δεν θα ξαναπάρω και σκέφτομαι στην κοπέ αν ισχύει η ιστορία που έλεγε πριν. Που της είπε κράτα τα 20 ευρώ και μου τα δώσεις. Τι πρίξιμο θα της έκανε μέχρι να τα δώσει αυτό. Πάρτα και παράτα με. Πάρτα παράτα με. Παίξει 21, παίξει 22. Παίξει όσο θες. Εγώ δεν είμαι εδώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Και καλημέρα σε αυτήν τη Γραμμούλα. Ούτε και εδώ. Λοιπόν, μηδενίστηκε το κοντέρ. Οπότε 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Μέχρι να οδηγηθούμε στην δεύτερη μας ώρα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι. Μιας και πιάσαμε τα καλαματιανά. Κορυφαίο πρωτοσέλιδο, κυρίες και κύριοι, γιατί βλέπουμε και τον τοπικό τύπο εξετάζουμε έτσι εδώ, για κανένα λόγο. Κορυφαίο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Θάρρος της Καλαμάτας, Θάρρος News. Με πρωτοσέλιδο, ο Δάκος έφαγε το λάδι και η Ελλάς το χασίς. Μετά λέτε ότι εμείς ας πούμε τους έχουμε για την Καλαμάτα. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι εφημερίδες και έχουν πρωτοσέλιδο. Επειδή πιάσανε κάποιον με 112 δέντρα γι' αυτό. Και σε φάση ότι ξέρεις ότι πλήγμα. Άντε, ο Δάκος έφαγε το λάδι. Ότι ρε παιδί μου πω από καταστροφή. Άμα πάνε τα ελαιόδεντρά μας. Και Ελλάς το χασίς. Άμα καταστροφή πάνε τα ελαιόδεντρά μας. Ναι, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικές ασχολίες. Είναι οι αγροτικές, τα βασικά προϊόντα του καλαματιανού κάμπου και των ορεινών, βεβαίως, βεβαίως. Πλήγμα λέει στην οικονομία και παραοικονομία της Μεσσηνίας. Ξεριζώθηκαν 112 χασισόδετρα στην Έδουσα μετά τα 263 στο Ρίντομο. Τι περιοχές είναι αυτές, σαν είναι στην Ιταλία το Ρίντομο. Official πλέον, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ενημέρωση. Ένθετο, ξέρω εγώ. Παλιά στην ΕΡΤ είχε, ας πούμε, ενημέρωση για τους αγρότες. Έλεγε τα νέα, το πεντάλεπτο για τους αγρότες αυτά. Να ψεκάσετε μετά, δε, γιατί αυτή την εποχή βγαίνει το τάδε. Έτσι, για τα, να πάρετε λάμπες, να τις κλείσετε μέσα στο δωμάτιο και τα λοιπά. Αυτά τα έχουμε διαβάσει στο ίντερνετ. Δεν είναι εδώ να μας μπερδέψει κανείς να πει ότι. Ή θα διαβάσει Θάρρος News και θα γίνει. Εντάξει, κορυφαίο, κορυφαίο πρωτοσέλιδο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καρτονία, Γεωργία, Γεωργία. Τα φυτά στην Καλαμάτα. Τα φυτά είναι ωραία. Στην Άκη. Στην Άκη.
Και έτσι κατέληξε. Το κλείσε μόνο του. Ναι, όποιο παίρνει θα κλείσει και θα λέει Χριστίνακη. Και θα κλείνει, ας πούμε, την πρόταση. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή εν τω μεταξύ πιο κάτω στο θάρρος διούζεται πώς πάει με κάτω μυαλό. Έχει μια είδηση για ένα θεατρικό του Διπεθέ Καλαμάτας και λέει πρεμιέρα του Μυστερά Μπούφο, έτσι λέγεται η παράσταση. Μυστερά Μπούφο. Ενώ όχι, το διάβασα Μπάφο. Τι να κάνω, μετά από τόσα εδώ. Όλα όσα, ας πούμε, διαβάζω, εκεί πηγαίνουν το μυαλό μου, συγγνώμη, αλλά οι συνειρμοί που δημιουργούν. Δάκωσα και τώρα. Τους λέει θα φάει μίγα, όχι. Θα κάνει κάτι άλλο. Το κουνού πιατσάλι. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνού πιατσάλι. Έτσι. Έτσι, ο Δάκος έφαγε το λάδι και η Ελλάδα το χασίζει, να το κάνουμε μια παροιμία, λοιπόν. Εγώ θα οδηγηθούμε, κυρίες και κύριοι, στη μικρή μας ανάπαυλα των 7, ολοκληρώνοντας την πρώτη καταιγιστική ώρα του λόγου, επειδή, και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή αυτό είναι το Παππούα Νέα Γουινέα, το Future Sound of London. Έτσι αισθανόμαστε και λίγο ως μουσική εκπομπή, αλλά λίγο παλιά σαν τον Αντώνη Κανάκη αισθάνομαι. Future Sound of London. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 6 πρώτα λεπτά, η δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή αγέργο, στέκει, ξυμνητό. Μόλις είπα ξυμνητό, χασμουργέται η Χριστίνα απέναντι, κατάλαβα. Είναι η ώρα με που... Με καρφώνεις. Τι ας σε καρφώνω, και τα λέμε όλα. Όλοι όσοι έρχονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάνε δυναμικά, πρώτη ώρα, μπουρουμπουρουμπουρου, στην δεύτερη τους βλέπω, αρχίζουν και γλαρώνουνε. Γιατί και καλοκαίρι, χαχα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ στο πηλίκο, καλημέρα. Και εδώ δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ήταν αυτό. Καλημέρα. Τι είναι αυτό. What? Καλημέρα. Ποιος είναι. Ωραίο. Ωραία άποψη. Τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Περίεργα φαινόμενα. Τι μας κρύβουνε. Μια καθοριστική άποψη, κυρίες και κύριοι. Όπως μόνο στο λόγο, επειδή μπορείτε να ακούσετε. Χαιρόμαστε για τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Κατά τα άλλα, στον αθλητικό τομέα, η σπουδαιότερη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η είδηση σοκ για τον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη. Για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, ρήξη χιαστών για τον διεθνή μέσο, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 μήνες. Χάνει την μισή χρονιά και μετά, για να, ουσιαστικά χάνει σχεδόν όλη τη χρονιά ο Κώστας ο Φορτούνης. Και μετά, για να επανέλθει από ένα τέτοιο τραυματισμό, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Το έχουμε δει πολλάκι στο ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ήδη ταλαιπωρείται από δύο τέτοιους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ο Βιερίνια και ο Βέρμπουλ από πέρυσι. Να ευχηθούμε περαστικά στον, βέβαια, στον Έλληνα μέσο. Τώρα για τους λάτρεις στατιστικής, βέβαια, κάποιοι κακοπροαιρετοί φρόντισαν να ανεβάσουν ένα δημοσίευμα. Γελάς. Το Μητσοτάκη. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές. Μια συνάντηση που είχε με τον Κώστα Φορτούνη, νομίζω στην Καλαμπάκα, από εκεί όπου κατάγεται ο διεθνής μεσοεπιθετικός. Μητσοτάκη σε Φορτούνη, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου. Μάλιστα. Πόσο... Ήταν της μοίρας του γραφτό. Ναι. Πέμπτη μέρα με Κυριάκο είμαστε. Εντάξει, καλά πηγαίνουμε. Είναι η αλήθεια. Και πολύ κακοπροαίρετοι τότε είχαν σχολιάσει ότι όχι, καημένε Κώστα, τη σούμερε να μπάθεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δυστυχώς, εντάξει, που δεν είδαν, συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα. Απλά κάνουμε έτσι μια μικρικιά, ελπίσουμε να γυρίσει και πιο γρήγορα, γιατί είναι και παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός και για την εθνική Ελλάδος και φυσικά είναι από τους λίγους έτσι που μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε λίγο γεμάτοι τσουροκάδες. Ελπίζω όμως μετά από αυτό, εντάξει, δεν έχουν σύνδεση αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές καλά θα κάνουν να προσέχουν λίγο. Για καλή χειραψία. Καμία χειραψία θα πηγαίνει. Δεν ήταν σε ένα βίντεο πριν τις εκλογές πάλι, όπου έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια παιδική χαρά και φωνάζει ένα παιδάκι, το παιδάκι αρχίζει και τρέχει. Φοβήθηκε. Θα σπάσω κανένα πόδι. Καλύτερα για μπάνια, θέλω να πάω κατασκήνωση, για αυτό παιδί και θάλασσα και τέτοια. Οπότε θα πρέπει να το αποφύγουμε. Δύο φιλικά σήμερα
για ΠΑΟΚ και Άρη. Εντάξει, Παρασκευούλα, κάτι θα έχουμε να παρακολουθήσουμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Καλά, μας τα ενημέρωσε ο φίλος μας πριν, γιατί χαμπάρι δεν πήραμε. Ο ΠΑΟΚ με την Κλούς και ο Άρης με την Αιντχόβεν στο δυνατότερο φιλικό της σειράς αυτής για την ομάδα των Κιτρίνων, που πλέον βαδίζουν προς το τελικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη των αγώνων με την ΑΕΛ Μεσού σήμερα, Μαϊκόβε, για την επόμενη εβδομάδα με την με τον Ατρόμητο στο Κλεάδης Βικελίδης, στην Πρόβα Τζενεράλε ουσιαστικά. Το κανάλι, λέει, το κανάλι, το παιχνίδι, λέει, θα μεταδοθεί 8 η ώρα Ελλάδος στο Ταβενού Σπάρτα, ο Στερχούτ Σπορτ Κόμπλεξ. Όχι, αυτό δεν είναι κανάλι, αυτό είναι το γήπεδο που θα παίξει. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Νομίζω ότι γελώνα ποιο είναι αυτό τώρα. Πάμε να βρούμε αυτό το κανάλι. Ότι να είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει η αλήθεια είναι τηλεοπτική μετάδοση. Ίσως κάποιους φίλους περισσότερο να μας ενημερώνουν. Αλλά φαντάζομαι πως θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, καθότι είναι και η Αιντχόβεν στη μέση. Οι φίλοι του Άρεος θα ενημερωθούν από τις υπόλοιπες εκπομπές γιατί είναι σε άλλες ημέρες. Γιατί για τον ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι τα μεταδίδει συνήθως τα φιλικά του το ΠΑΟΚ TV τώρα και με την Κλούς. Λογικά και αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση, γιατί είναι, νομίζω έχει και ένα πανηγυρικό τόνο το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα είναι. Να δούμε το κύπελλο της Κλούς και θα ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το κανάλι. Αυτό που όταν γράφουν τα ρεπορτάζ για ένα παιχνίδι, δηλαδή θεμελιώδεις κάνονες δημοσιογραφίες, γράφουν για ένα παιχνίδι και δεν αναφέρουν ποτέ την ώρα να το ψάξουν γενικότερα λίγο τα παιδιά. Όταν κάνεις ένα ρεπορτάζ και γράφεις ότι σήμερα θα αντιμετωπίσει η τάδε ομάδα, το σημαντικότερο είναι η ώρα. Όσο κλείσε και ακούγεται. Όσο και το κανάλι. Ναι, όσο και δεδομένο να το θεωρείς, υπάρχουν κάτι βόηδια και γίδια σαν και εμπάς που θα ανοίξουν το αρθράκι, θα πατήσουν το κλικ μόνο και μόνο να δουν τι ώρα παίζει. Πρέπει να το αναφέρεις συνεχόμενα. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, είναι, απαντάει στους θεμελιώδεις κανόνες της δημοσιογραφίας για το τι αποτελεί είδηση, ας πούμε. Ποιος, που, πότε, γιατί. Είναι τα, πώς είναι, 4P και ένα, πότε, γιατί, πώς και πώς, με ποιον, με ποιον. Πώς, πώς, ποιος, ποιος, πού, πότε. Πώς και γιατί. Αυτά είναι. Ναι. Στα αγγλικά νομίζω είναι τα 5W, αν δεν κάνω λάθος. Τα 5V και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Τελείωσε η σειρά των ακροατών που παίρνανε πριν τηλέφωνο με συγκεκριμένη αλληλουχία. Οπότε τελειώσανε και οι γραμμές εδώ στο λόγο, επειδή στερέψαμε, ας πούμε, τηλεφωνημάτων και ακροατών. Όμως όχι, ήμουν συντεταγμένοι και μπορούν εδώ να καλέσουν το 2310. Θα μου πει πως πολλές φορές έχει πάρει κανένας να καλέσουν το 2310 και διακόπτω τον εαυτό μου, έτσι. Πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε πάρει και ρωτάνε τι θέμα έχετε εκεί πέρα, δεν έχω καταλάβει. Σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι, κάποιοι έτσι περιστασιακοί. Γιατί το λόγο, επειδή είναι εκπομπή, πρέπει να το ακούσεις σε συνέχειες για να αντιληφθείς πραγματικά τι έχει. Πω από άλλη μεγάλη κομματάρα. Δεν το ξέρω. Τα πουλάκια, και τα πουλάκια μέσα αυτό το κομμάτι. Κάνει κάτι που. Δεν το ξέρεις. Τεράστια επιτυχία έτσι του παρελθόντος. Higher state of consciousness. Θα πάρουμε αναχείρας και τα γλυκά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπατμάν. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα, τι κάνεις. Καλά είμαστε, εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά και εγώ, να είπα να κάνω το... την έκπληξη. Μου πίνα να μην τα παιδιά. Έτσι, surprise, surprise. Είμαι ο Βασίλης Ταχτής, ψυχα πάλι ένα... μεσημέρι πήγαμε στα Σταυρούπολη. Καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι, που δεν πλήρωσα κιόλας. Ναι, βρε, ναι. Άνθρωπε μου. Ξέρεις ότι σε έχω μνημονεύσει, λέω, παιδιά, έχω καταφέρει το. Και όλοι μου δίνουν συγχαρητήρια. Έχω καταφέρει το απίστευτο να πάρω κούρσα και να μην πληρώσω. Εκεί αισθάνθηκα ότι κάτι κάνω καλά στη ζωή μου. Να ξέρεις, κάτι κατάφερες. Κάτι κατάφερα σε αυτό το μάτι του τον κόσμο. Κάνεις καλή παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτρεπε κάτι, είπε Χριστίνα, και πέρασε από την χώρα. Τι είπε. Εκεί με τη σειρά κάτι είχε πει να μου μιλήσει για τα μακαρόνια από τη Μίκη. Α, ότι ξεκίνησε η εκπομπή από την αρχή. Ξανά. Έτσι. Τώρα μακαρόνια τώρα για πρωινό. Κοίταξε, εγώ δεν κοιμήθηκα ακόμα. Και έχω κοντινό το τρώω.
Έτσι. Έτσι, έτσι πρέπει. Θα κοιμηθείς για βράδυ. Πιστεύω, ο άνθρωπος είχε την κούρσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν σε προλάβαμε έξω. Δεν μου λες μήπως είσαι κοντά στη λεωτοσοφού. Έτσι, κουτραδόρος και τα. Έτσι, μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα. Μπορεί να μην σε επέμβω συχνά. Δεν πειράζει. Όχι, το ξέρουμε. Αυτό το λέω έτσι εν είδη αστιασμού. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμο που μα ακούει και το γνωρίζουμε και αυτό μας κάνει να ξυπνάμε, μας δίνει όθηση και δύναμη. Να σε καλά. Θέλω, ναι. Κάποια στιγμή έτσι στο λαθρέο να με πεις που είναι ο φούρνος του Φούρναρη. Α, πέρασε πως το λαθρέο, είναι στην πλατεία Τερψιθέας από πίσω. Δεν ξέρω το δρόμο. Γράψ' το κάπου εκεί. Πέτρινος, Πέτρινος Φούρνος. Φούρνος. Δεν ξέρω τον τέτοιο. Α, Πέτρινος Φούρνος. Ναι. Okay. Έτσι, άλλο, έγινε φιλιά. Κουρασανάκι να πάει. Κουρασανάκιας, κουρασανάκιας. Τσάω, τσάω. Και άλλος μου ζήτησε χθες τη διεύθυνση. Είδες διαφήμιση. Μπορεί να πληρώνει τίποτα έτσι. Τίποτα. Και εμένα κουρασιά τη βγάζει. Και στο Φωτιάδη τον ίδιο παπά πούλησε. κουρασανάκια αυτά πήγε στον Κοντζά Μανίτα. κάνει τώρα διαχείριση, κάνει management που θα διδάσκεται αύριο μεθαύριο στις μεγαλύτερες σχολές, ας πούμε, επικοινωνίας. Με τον τίποτα λοιπόν. Ως γνήσιος παλαιοπαοξής, ας πούμε, γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Πάοκ με το τίποτα έκανε ομάδες και είχε προέδρους που με το τίποτα, ας πούμε, τάζανε λαγούς με πετραχία και μετά. Εκεί που είναι ο φούρνος, πόλος έλξης. Θα μαζέψει όλα τα ακαδημία, ακαδημία κρατών. Μετά την Ανίτα, τον κάνανε πόσα άντρε είχε στο Facebook. Ναι. Χαμός. Να τα πουλάκια, παιδί μου. Τα χάσαμε δεν τα πουλάκια. Βάλτε λίγο πίσω. Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Καλημέρα, θα το βάλω λίγο πίσω. Ναι, εννοείται. Καλημέρα. Δεν μας περιμένω. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα. Μόνο που γκρίνιαζε, ναι, να πάρουμε και μα έτσι μας υποχρέωσε τώρα να σε πάρουμε τηλέφωνο για να μην παίζονται αυτοί και αυτοί. Αγόρι μου, εγώ την γκρίνια την έχω δουλέψει. Καταρχήν να πω πότε την δούλεψα και πότε την έμαθα την γκρίνια. Στον στρατό. Α, ναι. Εκεί έτσι οπλίστηκα με τα εφόδια για να μπορώ να υπερνικήσω τον εχθρό. Είναι απαραίτητο συστατικό για να επιβιώσει στο στρατό. Ναι, με την γκρίνια όλοι μένε, εγώ δεν βγαίνω, εγώ δεν βγαίνω και με βγάζανε. Πατιάνεις από Δεκανέα μέχρι Λοχαγό, ναι, να τους βγάλουν έξω γιατί όλο είχα δουλειές έξω, όλο είχα ζωή, όλο είχα πολύ σημαντικές υποθέσεις, όλο. Μέχρι και σε ραδιόφωνα πήγαινα να κάνω εκπομπή για να φανεί ότι είναι ντεμέκ. Κάτι κάνει. Ότι είμαι κάτι. Και τα λοιπά. Ναι, ότι ήμουν υποχρεωμένος, ναι, έπρεπε να βγω οπωσδήποτε. Ρε φίλε, μην το πολύ λες για το διαχείριση manager, κάνει ο άλλος. Δεν έχει πιάσει. Ποια διαφήμιση είναι Ανίτα που είπε ο άλλος σε ένα κάποιο φούρνο και σε ένα κάποιο σταθμό. Και μετά παίρνουν εμάς και ζητάνε πληροφορίες. Είπε με ένα κάποιο Μπατμανίδη. Ναι, με ένα κάποιο Μπατμανίδη. Λέει Θεσσαλονίκη, για το φούρνο δεν είπε τίποτα. Για το φούρνο είπε, Πέτρινος φούρνος. Είπε, πώς δεν είπε. Μια χαρά. Ναι, δεν είπε κάποιος. Το κάποιος πήγαινε στον Μπατμανίδη. Άρα λοιπόν τώρα εκατόπιν εορτής πρέπει να κράξουμε όλο το φούρναρι γιατί. Για εκείνα τα 9 κουλούρια που δικαίως τα έφαγε εφόσον έκανε. 9 ήταν, ναι. 9. Δικαίως τα έφαγε, ρε φίλε, εφόσον έκανε καθαρή διαφήμιση. Ενώ δεν είχε και το φούρναρι πάλι σε ένα κάποιο φούρνο. Όχι, και λέω, τα έφαγα κουλούρια. Σε λέω να πούμε εκεί κανονικά, όλα τα. Τα έχω σε κανονικά. Έτσι, τι νομίζεις. Δικαιολογημένα τα 9 κουλούρια. Βέβαια. Πάντως, σήμερα αυτή είπε η Κατερίνα ότι δεν κοροϊδεύει τη φωνή σου. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τη φωνή σου, εμείς κοροϊδεύουμε ολόκληρο. Σωστό, η φωνή. Είμαι συνοθήλευμα κοροϊδίας, δεν είμαι μόνο ένα. Τώρα τζάβα μόνος και τη φωνή. Δεν κοροϊδεύουμε, σε κοροϊδεύουμε ολόκληρο. Να μην φοβάται η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μην αγχώνεται, μην έχει ενοχές. Έτσι. Κατερίνα, μην έχει ενοχές, εμείς τον κοροϊδεύουμε ολόκληρο. Που να δει και τη σωματάρα μου, να πούμε. Πού βέβαια τώρα, εννοείται. Σε παρακαλώ. Άμα σβήσει ο ήλιος, ρε κλέρκε. Άλλο μεγάλο ζήτημα, δεν το θίξαμε καθόλου, ναι. Ναι, τώρα άντε να το δώσω μια όθηση γιατί είναι 7 και 20. Ναι. Το μόνο που θα αλλάξει είναι η χρέωση της ΔΕΗ. Μια μέρα παραπάνω, 24 ώρα. Ναι, αλλά θα είναι νυχτερινό. Εντάξει, πιο φθηνό το ρεύμα. Θα βάλουμε πλυντήρια. Νυχτερινό με τις 6 το πρωί μετράει, φίλε. Δεν έχει 6 το πρωί. Και το μόνο που θα γίνει, φίλε, κλεωμένη. Είναι τον Μπατμανίδη, θα αρχίσει ότι τεξίνη θα γκρινιάζει. Όχι, άντε δεν ξημερώνει ξανά, δεν βγαίνει η μέρα που καρτερώ. Αχ, χελιδόνι μου. Θα παίζω συνέχεια. Αυτό. Έγινε. Και σήμερα την εκπομπή την κάναμε λίγο ό,τι να είναι, γιατί έχει δίπλα στην Κατερίνα. Την πια. Την πια. Την Κατερίνα. Χριστίνα. Ρε,
Α, κάποτε είδες η ακροάτια είναι πιο ψαγμένη. Δεν σε έλεγαν Κατερίνα ένα διάστημα. Α, γι' αυτό πήγα να παρεξηγηθώ πάλι, λέω. Φασαρία. Κοντεύω στο κοινό να πιστεύω ότι είσαι Κατερίνα. Έτσι. Τι είπε. Τι είσαι, Δελφινάκι. Άρε, Δελφινάκι, άμα πέσει την κρίση μαρμίτα εκεί πέρα στην Καλαμάτα σου. Όχι, μην τα λες αυτά τώρα. Στην Καλαμάτα. Και Δελφινάκι, ακούς και αστεράκια, βλέπεις. Αστερά πάλι. Και κουρασανάκια ονειρεύεσαι. Τα πάντα. Χρυσό. Θα πάρετε λίγο μάνατζερ. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Το Θάρρος News δεν θα πρέπει να έχει διαφήμιση μετά από όλες αυτές τις ειδήσεις για το Δάκο και τα Χασίσα. Να έχει διαφήμιση. Σοκολάτες και τίποτα τέτοια. Θα πηγαίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πότε θα φάμε στην ταβέρνα του Αργύρη στα Φιλιατρά με θέα τον πύργο του Άιφελ, το ψαράκι με το Φωτιάδη Χριστινάκι. Over, το πιάσαμε, ήτανε που δεν θα έβγαινε. Φιλιατρά, πότε θα πάμε. Ποτέ. Τσάω, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Παπή. Ο αγόρι μου, Νάτος. Καλημέρα, Χριστινάκι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι θέλει ο άλλος από εκεί πέρα. Από τα βάθη, από κάτω εξωτικό Αθήνα. Τι θέλει τον κύριε Σεϊκού. Ναι, θέλει. Λοιπόν, τα θεματάκια. Παγκόσμια αποκλειστικότητα. Όπα, όπα. Τρεις μπλούζες ίδρωσα, αλλά το έβγαλα. Όπα. Έβγαλα τραγούδι για το φούρνο. Άμα, ο. Ακού λίγο. Κακό. Αυτός παίζει λίρα. Δεν ξέρω, όλοι. Φαντάζεσαι να έπαιζε και να τρώει. Εσύ είσαι αυτός. Πού είναι, γιατί κόπηκε. Το υπόλοιπο θα το πούμε μετά. Γιατί κόπηκε, ποιος τραγουδάει. Δεν κόπηκε. Ας το λίγο. Εσύ τραγουδάς. Έβαλα δικό μου. Οι τρεις μπλούζες παγκόσμια. Έχεις σπάσει ρεκόρ. Και θα μου πούνε εμένα ο Μιχάλης Αθηναίος. Μόνο από εδώ. Μόνο από εδώ. Μόνο από τον πόντο. Άκου τώρα τι. Άκου. Ρε θα του γράψω τραγούδι να μας τρελά. Ρε η εκπομπή είναι του Μπατμανίδη ρε. Τα μαύρα είναι σε φούρνο στην Καλαμάτα. Άκουσε τον Βάμπη, άκουσε τον Βάμπη. Θέλω και εγώ, θέλω και για το λόγο επειδή. Εντάξει. Έχεις να πεις τίποτε. Βλάπουμε, εντάξει, έχουμε εντυπωσιαστεί. Ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο. Γι' αυτό σε λέω, Χριστίνα, έλα μαζί μου, θα περάσεις Βασίλισσα. Oh. Θα μου γράψεις τραγούδι. Θα είσαι Βασίλισσα τη φορά. Και τραγούδι, λοιπόν, έχω αυτή τη στιγμή εδώ, ίδρωσα, πρεπάτησα, έκανα 10 χιλιόμετρα, αλλά έφερα τη στάση την επόμενη φορά από το εξωτερικό τριάδι από το βουνό του Λάναρη. Τι, ποια τη Σάτι, Μαρίνα Σάτι, αυτό. Τη Σάτι, Στάτι, Στάτι μέσα από το βάθη τα τέτοια. Αυτή η Στάτι γίνεται λάδι για να μαυρίζεις. Ω, ειδική. Την έχω εδώ πέρα. Μάλιστα. Τη φέρω να την τραβήξω φωτογραφία. Να λοιπόν, το πουλάμε, τηλεμάρκετινγκ. Ναι, και αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν και βουλευτές. Βεβαίως. Καταπληκτική Στάτι μαύρισμα και μαλλιά βγάζει. Ποιο άτομο θα βάλω για να κάνει διαφήμιση και να σπάσει ρεκόρ. Εσένα. Όχι. Ποιο να. Τη Χριστίνα μας. Είναι γυναίκα και είναι σαν κάθεση. Άκου τώρα να δεις. Θα κάθεται στην πλάση. Θα είναι με την πολυθρόνα. Αλλά τι πολυθρόνα. Τι πολυθρόνα. Πολυθρόνα μιλάμε, κάτσε καλά. Θα έχει και μασάζ από πίσω. Λοιπόν, κάτσε. Θα έχουμε ταυτόχρονα παρουσίαση δύο προϊόντων, ένα αυτό το στάχτη και τη πολυθρόνα κάτσε καλά. Αγοράστε πολυθρόνα, κάτσε καλά. Και θα κάθεσαι. Αλλά με μάσα, θα κάθεται, θα βάλει την κορμάρα τη στην εκεί πέρα, θα βάζει το λάδι και θα δείχνει και πώ έγινε με το μήλο η πώ τη λέγανε ο Αβάκη η Εύα. Και θα λέει, εδώ έχουμε το λάδι για να λύβετε το σώμα σα και θα βγάζει
για να μαυρίζετε. Όπω διαφημισάρε και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα και μετζενεπέ. Αν σον το μαύρισμα από τον αυτόν από το λάναριν των βουνών. Λίγο μπορούμε να κάνουμε καφέ γιατί προηγουμένω ήταν. Αντί καλά. Ήδωστα. Τρει μπλούζε έβγαλα. Έκανα για να το βγάλω. Τι θα πούμε, θα πούμε μετά. Τι μα έκανα, άκου τώρα. Για τον κάποιο Μπατμανίδη βέβαια. Τίποτα. Εντάξει, έβγαλε την οικοδομή για τον κάποιο Μπατμανίδη για να τραγουδάει. Δεν φαντάζεσαι να τραγουδάει αυτός τώρα να μας τρελάνει. Δεν ήταν αυτός, λέει, έβαλε φίλο του. Κοντάκι, τέτοια φωνή για να το. Για να το κρύβει. Κοντάκι, μεγάλος, ποιο τσαχουρίδι. Σας έρε τσαχουρίδι. Κατάκι, εδώ έχουμε Φωτιάδη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λευτέρης, καλημέρα, εντάξει. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Και εδώ μας τα κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Για τις χαμένες πατρίδες των Κουλουριών πάντως δεν κάνει αναφορά του τραγούδι. Για τα χαμένα σουσάμια. Για τα χαμένα σουσάμια τίποτα. Μπάμπη δεν κρατήθηκα. Πήρα να κάνω, έπρεπε να επέμβω. Με πήραν και τηλέφωνο από το, από το Σύλλογο Αυτοκινητιστών Ερμής. Ναι. Για τον ταξιτζή, δηλαδή τόση αγώνη, τόση κόπη, τόσες τετραπλές κούρσες, μέχρι και στο πορμπαγκάζ Φιλιππινέζους έχουν βάλει. Και εγώ έχω μπει σε πορμπαγκάζ και με έχουν χρεώσει αποσκευή το 1997, το θυμάμαι. Τόσα δεν βολεύει και έρχεται αυτός ο Βασίλης, ο Ταρίφας, να κάνει τζάμπα κούρσα. Τζάμπα κούρσα, παιδιά, ο άνθρωπος εδώ. Εντάξει, σε παρακαλώ. Εντάξει, αυτό. Είναι ένα παράσημο, το βάλω στο βιογραφικό μου. Αυτός ο άνθρωπος, βλέπετε, έχει ανεβεί τζάμπα στο ταξί. Κανονικά. Αυτά να μαθαίνετε λίγο, πώς γίνεται. Για τα 9 κουλούρια όμως, τίποτα στο τραγούδι. Ναι, δεν είπε. Μπορεί να έχει στη συνέχεια. Θα μας το πει όταν κάνει τον καφέ και επιστρέψει στη δεύτερη, στο δεύτερο μισάωράκι μας. Έγινε. Γεια χαρά. Τσάο. Καλημέρα στην γραμμούλα μου, περίμενε. Σιγά το τραγούδι, ρε. Το έχω σε λαϊκό. Τσάλες έχουμε. Εδώ το έχουμε και σε λαϊκό. Που λέει μες στο πετρινό το φούρνο μου τρώγαν τα κρουάζαν Φωτιάδης και Παφούλια λαμαρίνες μου μάσαν. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Τι έμα, τρεις μπλούζες. Εγώ ρε εσύ ούτε φανελάκι δεν είναι. Τα μόνα δεν είναι το μέτωπο. Άντε τώρα να πούμε. Με ένα χάιδεμα της μπάλας, με ένα χάιδεμα του στυλό. Θα έλεγα φίλε, θα καούμε τώρα ζωντανή. Κάτω να αρχίσω να γράφω τώρα. Άκοπος ίστρος τώρα. Ατασέβε. Τίποτα. Για τον Παλμαρή δεν επιμένω πολύ τίποτα. Θα γράψω εγώ για μένα, ρε παιδί. Καλημέρα στην γραμμούλα. Άλλος. Στον άλλο κόσμο. Ποιος μπορεί να. Κάτσε να τα ακούσουμε. Τον έχουμε χαλή, ρε παιδί μου. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή, θα ανεβάζω, ας πούμε. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα κάνουμε διαλυματάκι. Το λόγο επειδή θα επιστρέψει. Στο τελευταίο του περίπου μισάωράκι, κουτσουρεμένο. Κουτσουρεμένο, αλλά αγέροχο. Είδες τι ωραία, κάνουμε το χαλάκι μας εδώ με τον Λευτέρη μας. Και όντως θα πάμε για διάλειμμα, γιατί είναι 7:29 δηλαδή. Όλα είναι μέσα προγραμματισμένα για να έχουμε μπροστά μας ντεμαράς και φινάλε. Α, γιατί το κόψες τώρα, μας χάλασε το. Είδες, μας χάλασε το χαλάκι. Μας το κλείσε και στη μούρη. Μας το κλείσε και στη μούρη. Έτσι, λοιπόν, τελευταίο μας διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ποιος ξέρει τι έχει να μας. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι θα μας συμβεί για όλο το υπόλοιπο. Ο Φούρνας πρέπει να πάρει, να διαλέξει. Ας το φουράρι, μάλλη, τώρα, εδώ. Τι τραγούδι έγραψε ο άλλος για χάρτο, δεν θα πάρει να πει ένα ευχαριστώ. Όχι. Το βάλε, με αυτό δεν επιστρέψουμε. Ρε τι κομματάρες παίζω σήμερα, δεν ήξερα ότι έχω αυτό το φάκελο. Γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ψάχνω και στα DJ League και λέω πώς. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς τα λέγανε, πώς το λέγανε εκείνο, πώς το λέγανε το. Και το ψάχνω ως. Έτσι το κουκλάρω. Με αυτό. Δώσε. Το σκάσε. Εντάξει, μιλάμε έτσι τώρα με την καλαμάτα και αυτά μας παρεξηγήσουνε. Λίπερο 107,4 λόγω επειδή. Για πες το ποιηματάκι μου.
Τώρα μόνο κόλλησα. Μόνο κοροϊδεύεις, ξέρεις. Εντάξει. Έλα, πες το σημείο. Δεν λέω τίποτα. 22 δυνατά λεπτά μας απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή μας πανδεσία. Μέχρι για τις 8. Το άλλαξε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και νόμινηματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Δύο γραμμές αναμονή. Όλοι ξέρουμε ποιος θα είναι. Καλημέρα. 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 Τελευταία φορά και την κερί. Θα μιλάς με το Λευτέρη. Άκουσε, ναι. Άκουσες κλασική και λύση με τον Πολυχρονίο που είναι διευθυντή στη Sony Music. Δεν σε κατα... Τον Πολυχρονίο που είναι στη Sony Music, ναι. Είναι διευθυντή και ξέρετε από το τελευταίο. Ήτανε παλιά, τώρα δεν είναι. Είναι ακόμα. Α, μάλιστα. Κάτι παραπάνω θα ξέρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό να ξέρεις ότι άρα αρνήθηκες εσύ μήπως έκανες κάποιο λάθος. Όχι, δεν έγινε. Ο δίσκος Μπαρμπούζα έγινε σε μικρή ηλικία δική μου, έχω γραφεί. Και να ήταν μέσα σε διάστημα 60 λεπτών στο 70. Αλλά ο δίσκος ήταν επαγγελματικός. Επαγγελματικός από τους δικούς μας. Δίσκος πλατό. Δηλαδή, επαγγελματικός. Όχι, επαγγελματικός, αλλά επαγγελματικός έχω τη στιγμή. Έτσι, μάλιστα. Αυτό, μπορεί ένα κομμάτι να ξέφυγε λιγάκι, τα συναισθήματα, γιατί η ψυχή τραγουδιστική. Ναι, ψυχή, μάλιστα. Αλλά ο δίσκος τα λοιπά τραγουδιστικά ήταν επαγγελματικά, δεν ήταν δηλαδή κάτι χαζό, να το πω έτσι. Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω καλά τραγούδια, να ξαναπάρω. Θα ξαναβγάλω, θα ξαναβγάλω. Έρχεται, Sky κομματάρα, τσάω. Είπαμε, ναι, restart είναι, format, start, όχι ναι, restart, ναι. Format. Και εγώ ξεχνάω τι ήθελα να πω με τα κατακλυστικά τηλέφωνα της Κατερίνας. Συναγωνίστηκε σήμερα το Λευτέρι, ναι, ποιος εντάξει. Θα πάρει το... Βασικά τις ίδιες φορές πήρα, τις ίδιες φορές. Πήραμε τη σειρά, Λευτέρις και Λες, είναι... εντάξει, Λευτέρις πήρε παραπάνω. Λες να είναι το ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα. Καλά, εντάξει, τώρα είμαστε σε παροξισμό, ας πούμε. Εννοείται. Κατά τα άλλα, σε μια καταπληκτική είδηση. Ποιος είναι? Ναι, καλημέρα. Α, εντάξει, συγγνώμη για το... Με συγχωρείτε, μας συγχωρείτε, ας πούμε, γιατί το επιθετικό μας ύφος. Η κυρία Σόκου και ο κύριος Κατσαρός. Δεν τα ξέρει αυτό τώρα, δεν είναι και μικρή. Να η ευκαιρία, η παλιά. Τι ήταν αυτό? Δεν είχες γεννηθεί καν. Πήγαιναν τα ταλέντα και κάποιοι βαθμολογούσαν, ας πούμε, έτσι... Ξέρεις, Μπάμπη, ξέρεις ποιο είναι το επόμενο. Να βάλεις στα... Μετά από οτιδήποτε ακούς, να βάζεις Φωτιάδης Ντουσπουάν. Κοίταξε, να συνδεόμαστε με περιοχές της Θεσσαλονίκης, να λέει Καλαμαριά. Εννοείται, θα τίποτε, είναι και εκτός, δεν είναι και επαρχία. Γιατί για επαρχία δεν είναι. Σωστό. Όπου που φτάνει το σήμα μας, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Θα ψηφίσουμε όλοι. Β' Θεσσαλονίκης, Φωτιάδης, Ντουσπουάν. Και θα βγάλουμε μετά τον νικητή στον Άι Ευκαιρία του Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τους μαζέψω όλους μια μέρα στο στούντιο εδώ να κάνουμε αυτό. Τρελώσεις. Σίγουρα. Δεν θα μαζέψεις αυτούς, θα μαζέψεις καμιά 10.000 κόσμο. Και να κάνουμε ένα τραγούδι. Το θυμάσαι το We are the world, we are the children. Ναι, αυτό θα το... Όλοι μαζί. Όμως, θα φέρει ο Φωτιάδης στάχτη να βαφτούμε μαύρος. Στάχτη για να μαυρίζεις, έτσι. Και θα κάθεστε σε πολυθρόνες, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, πολυθρόνες, κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Έτσι. Καλημέρα μου. Φίλια, καλημέρα. Δεν το έχει σκεφτεί κανένας, ας πούμε. Α, δίνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, να αυτά είναι τα σύγχρονα... Τέντεξ και νήσιζη της επιχειρηματικότητας. Να μάρκα. Πολυθρόνες, κάτσε καλά. Και έχει και τραγούδι κιόλας για να μπει αυτό. Κάτσε καλά. Όχι, γι' αυτό. Κάτσε καλά, γεράσι. Γεράσιμε! Γυναίκα, δεν κάθομαι καλά. Γεράσιμε! Κάτσε καλά, έχει ωραίες καρέκλες. Γι' αυτό. Ποιος το είχε ρε παιδί μου ένα «Κάτσε καλά, κάτσε καλά». Και εγώ στον Άι Ευκαιρία, ποιο ήτανε, ποιος το λέγε Στικούδη, όχι Στικούδη. Θα το ψάξω. «Κάτσε καλά, παπαρίζου ρε, παπαρίζου ρε, ναι ρε, αναγιά σου». Έτσι θα το βάλουμε, θα το ακούσουμε κιόλας. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα από εξωτική σταθμή. Αγόρι μου, τι έγινε. Άλλη μάντε, παπαρίζω μία ώρα φωνάζω το τηλέφωνο. Κάτσε μάρα μου, σήμερα έχει γίνει διαφήμιση της κολάσεως. Ναι. Σήμερα πραγματικά να σε πω κάτι, ήταν να μην βγω και ο Παφούλιας με κλέβει και τις ατάκες, δεν είπε, ήταν να μην βγω. Ήταν να μην βγω γιατί ξύπνησα στραβά, ζαλιζόμουνα, έκανα, είχα πολλή δουλειά. Ζαλίζομαι. Και λέω, τράπεζες και το Σαββατοκύριακο γίνα ανευρίαζα, λέω άσε να μην βγω, αλλά η αγάπη του κόσμου έχω γίνει σαν το λαό του ΠΑΟΚ. Πώς πάει ο ΠΑΟΚ και κάνει το λαό του, δεν κάνει τους παίκτες, δηλαδή έτσι. Εσένα. Ναι, 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 ναι. Νικητής ο λαός, νικητής οι ακροατές σήμερα. Ναι. Μας μάζεσαι όλους εκεί και σου κλέψαμε τη δόξα. Ναι. Ποιος είναι, έχασα, πρέπει να, δεν μου λες. Πώς το λέγανε εκείνον που είναι στην, από την Επτάλοφο εκεί που είναι και φίλος του, του Αστέρα Μπελοκύπουν. Ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος. Να πω έτσι, ευχαριστώ στους χωρικούς μου. Να πω τον Παύλο, τον Φωτιάδη, τον Παφούλια. Πώς είπε. Ποιος άλλος πήρε, πήρε ο Συντριβανίσιος. Όχι, δεν πήρε, δεν πήρε. Α, όχι, γιατί κάποιος είπε, με είπαν τα παιδιά εδώ, αλλά ήμουν κάτω, δεν άκουγα. Με πληροφόρησαν ότι κάποιοι αναφερθήκαν στο όνομά μου και τέτοια, ας πούμε. Σοβαρά, ναι, δεν άκουσα. Άμα δεν μας ακούσετε κι εσύ, κατάλαβα η εκπομπή. Όχι, ήμουν κάτω, έκανα τα κουρασάνα. Κουρασανάκια. Το άκουσες το κομμάτι που σου γράψε ο Φωτιάδης, θα μας τρελάνει. Ναι, το άκουσα. Δεν γίνονται αυτά. Στείλει και ποιο μου, το έστειλε στο Messenger πρώτα, έκανε. Γι' αυτό κι εγώ παράτησα τη δουλειά. Αν και είχα πολλή δουλειά για να γράψω κι εγώ ένα ποντιακό τραγούδι στα πρόχειρα. Και να το τραγουδήσω κι εγώ έτσι λίγο. Οπα. Λοιπόν, πάμε λίγο για την ποντιακά. Φτάσαμε, αλλάξαμε επίπεδο τώρα. Έτσι, ναι, ναι. Τρανονιτίν, τρανολιλίν, του παλικάρ του τριάδιν. Σολαναρίν, ταρασίαν, φαγόν του φούρνου τα πισία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, αλλά το λιλί λίγο το καταλάβαμε. Το λιλί. Κατάλαβαν άλλοι, εντάξει. Ο ένας στους δύο πόντιος είναι, εντάξει, δεν καταλαβαίνει. Σωστό και αυτό. Ρωτήστε, έτσι έλεγε ο Καρικλίν. Ρωτήστε το διπλανό σας, λέω. Ένας στους δύο είναι πόντιος. Εσείς και οι δύο κανείς δεν είναι εκεί. Το λιλί όμως το καταλαβαίνει. Από λιλί όμως, εντάξει. Αϊλιλιλιλι. Δεν τραγούδια, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, θα γράψω, παιδιά, πρέπει να γράψω. Πάνω, πάνω, λίγο να το ξαναπώ έτσι για να... Ξαναρίχτω, ρίχτω, ρίχτω. Τράνον μητήν, τράνον λιλίν, το παλικάρ του τριάδιν. Σολαναρίν, τα ρασίαν, φαγόν του φούρνου, τα πισιάν. Έτσι, βγάλεις τα κομμάτα. Ωραία, τελείωσε. Σήκω χρήσανθε να μας... Όχι ο δικός μας, ο πάλε ποτέ ο μεγάλος αστέρας. Όχι, ο άλλος μη σηκωθεί. Ναι, να μας ακούσει. Ο άλλος μη σηκωθεί, άμα σηκωθεί τώρα ο Χρήστος θα μας διώξει. Δεν λέει. Αλλά όχι, που είναι στην Ολλανδία, ναι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος είναι αυτός. Υποδιευθυντής μας. Α, συγγνώμη. Υποδιευθυντής μας. Κύριε υποδιευθυντή, συγγνώμη. Κύριε υποδιευθυντή μας, να λες για να γλύψουμε. Έπαιρνα και τον Παφούλια τώρα, γιατί είδα που... Να γράψει και αυτό στα ποντιακά. Να γράψει και αυτό στα ποντιακά. Έπρεπε, γιατί πήρε ο Λευτέρης, Κατερίνα, λέω κάτσε να πάρει Παφούλια. Πρέπει να κάνεις πλέον happy hour, κτοπτικό κουπόνι, θα λένε Φωτιάδες και θα κερδίζουν έκπτωση. Άλλα πράγματα, ναι, να κάνουμε έτσι. Μια βόλτα με τη Φεράρι μας. Του χρόνου έπρεπε να κρατήσουμε, θα κάναμε ένα τέτοιο. Του χρόνου δεν έπρεπε να βγάλουμε του Παφούλια το πρόσωπο ακόμη σε αυτό και να κάναμε μια βασιλόπιτα. Και να στέλνανε μηνύματα και να λέγανε κερδίζει όποιος κερδίζει Βασιλόπεδα. Όχι, ρε Βασιλόπεδα. Να βάζανε πάνω στη ζαχαρόπεστα τη φάτσα του Παφούλια. Τη φάτσα του σαν trademark. Πώς είναι τα KFC, πώς είναι κάποια άλλα καφενή και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα, σκέψου. Αλλά για να στέλνανε μήνυμα, κατάλαβες, να λέγανε ποια είναι αυτή η μυστηριώδης φάτσα. Σκέψου κάποτε ένας φούρνος έκανε διαγωνισμό και έδινε ως δώρο μια βόλτα με Φεράρι. Σκέψου και εσύ. Μια βόλτα με τον οδηγό του Φωτιάδη. Το καλύτερο, αυτό πώς δεν σου είπα. Πώς δεν σου είπα αυτό. Λέει ο Φωτιάδης, άκου τώρα επιχειρηματικό, αυτό είναι επιχειρηματικό σχέδιο. Έτσι. Λέει, ρε Μίτσο, λέει, γιατί δεν θα ανεβάσεις, λέει, όλες τις βασιλόπιτες, λέει, άμα πουλάς, λέει, θα εκτοξεύσεις, λέει, την πώληση. Λέω, τι, πώς, θα βάζεις μέσα, λέει, στη βασιλόπιτα, πόσο την πουλάς στη βασιλόπιτα, λέει, να δεις πώς, θα βάζεις, λέω, κάνα δεκάρικο εκεί, πόσο πάει το κιλό, θα βάλεις μέσα, λέει, μία χρυσή λίρα. Και λέει θα εντάξει στη μία ρε γατζα. Όχι, για Jack Potter παιδί μου, ξέρω εγώ στους 100 βασιλόπιτες. 270 ευρώ και ορίζω ότι πουλάμε τη βασιλόπιτες. Μετά το σκέφτηκε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μάλιστα, έγινε πόντιος, είναι καλή να θα μιλάει. Μάλιστα, έγινε. Άνα μπράβο, ναι. Να πούμε και ένα ανέκδοτο. Καταιγισμός. Α, νόμιζε, εντάξει. Έγινε.
Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Για τα ποντιακά τώρα, εδώ που λέγαμε, πρέπει να αρχίσω να μαθαίνω λίρα, γιατί συζητούσαμε είναι να πάμε να παίξουμε σε ένα γάμο στην Πτολεμαϊδα, όπου θα προηγηθεί ποντιακό συγκρότημα, το οποίο θα πάρει όλο το μαχρί, να πούμε. Και για μας δεν θα μείνει τίποτα, θα πάρει όλη την... πως λένε, τη χαρτούρα, τη χαρτούρα. Ή επίσης, ας πούμε, θα έχετε δει, μεγάλη χαρτούρα παίζει. Σε γάμους πλέον δεν παίζει καθόλου χαρτούρα. Ή μάλλον σε εμάς δεν δίνουνε. Αλλά άμα βγει ο μικρός Κωστάκης που παίζει κάποιο όργανο, είτε μπουζούκι είτε λίγο λίρα, θα σκάσουν από κάτω τα σόκια και θα πάει, θα το σηκώσει να πούμε όλο το τέτοιο. Οπότε ή να χορέψει ζεμπεκιά, επίσης θα του ανοίξουν ζαμπάνιες. Γνωστά αυτά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μηδέν, ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα τα κλείσει όλα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Και εδώ και... Μεγάλος ύμνος. Παρακάτω όμως δεν έχει να ακούσουμε. Παρακάτω. Είναι λίγο σαν πυρολές τα μαύρα, εγώ γυβάλω. Μαύρα ψωμιά, ψωμιά ζικάλεος. Ολικής αλέσεως. Κόψτε τα άσπρα ψωμιά, παιδιά, και αρχίστε τα μαύρα τα ψωμιά. Έλα, αγόρι μου που είσαι. Θες να το ξανακάνουμε, να το βάλουμε. Όχι, το ακούσαμε, εντάξει, το δώσαμε, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, παγκόσμια αποκλειστικότητα στο λόγο, επειδή έτσι. Η δροσιά. Εχθές ήμουν στη Σκοπιά και στη βίλα πάνω τραγουσίων. Χριστίνα, θα σε πάω να κάνεις μπάγια εκεί πέρα και να κάνεις τεχνική μασάζ. Να βάλω και το λάδι από τις τάλτες. Και το λάδι εξωτικό κορίτσι μου εκεί. Μόνοι σου θα είστε, κανέναν. Θα βάλεις εκεί τα χέρια σου, την κορμάρα σου, όλα εκεί, δεν θα σου κάνει τίποτε. Τίποτε. Δεν θα έχεις κανένα να σαλείψει, δηλαδή θα παλέψεις. Όχι. Ξέρεις, Χριστίνα, υπάρχει ειδικό μηχάνημα και από πίσω για την πλάτη. Δεν θα κάνει τίποτε. Τι μηχάνημα είναι αυτό? Σηκάζει μόνο του, έχει. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Σαν αυτό που ξύνει στην πλάτη του χεριού. Κάναμε το τρίτο. Λοιπόν, άκου τώρα σε πω. Ακούω. Θέλω να με πει πότε να έρθω, γιατί σου έχω ένα. Για να μην έρθει. Άτομο, Φωτιάδη, σ' ακούει, μόνο λόγω επειδή. Εχθές σου συνάντησα. Εδώ στην εξωτική θέρμη. Και θέλει να έρθει. Ακούει. Ωραία. Οδηγό. Πόντιο Κυλική είναι αυτό εδώ. Κυλική. Πόντιο από Κυλική. Με ένα νομάτ. Με ένα νομάτ. Πε μου πότε για να πω το δόκιμο. Πότε θέλει. Εσύ θα με πει, Μπάμπη. Έλα την Τρίτη. Παρασκευή. Σήμερα η Χριστίνα έχει στην γιορτή. Είναι σήμερα. Οπα. Τι γιορτή είναι. Αμάρε Χριστίνα. Του γιορτή, πρόκλου. Του Αγίου Φράγκου είναι σήμερα. Του Αγίου Φράγκου είναι. Ξέρεις, Χριστινάκη μου, σήμερα τι είναι. Για μάθε τώρα εδώ, για μάθε πες. Λίγο. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή η οικοδόμη πήγαινε ο Πέστρα, ο εργολάβος, πήγαινε στην τράπεζα και 3:30 ώρα έδινε τους τα μασούρια και τους εργάτες τα λεφτά. Τα μασούρια στα μαστόρια πήγαιναν. Αλλά τώρα που διάβρες μια οικοδομή, δεν έχει οικοδομές πλέον. Πώς δεν έχει, αρχίσανε κύριε. Τώρα με τον Γκούλη θα γίνει. Έτσι, έτσι αγόρι μου, ήρθε η ανάπτυξη 4%, το φτάνουμε. Πάμε Τετάρτη για άλλη. Εντάξει, Τρίτη, έλα Τετάρτη. Τρίτη, λέγε εσύ. Τετάρτη, έκλεισε. Να φέρω και το τέτοιο, και να φέρω και τη στάχτη. Να τη δεις, την έχω εδώ. Να κάνω έχω εδώ. Τη στάχτη την έχω εδώ. Και θα βάλεις και λίγο. Θα σε βάλω σε λίγο να το δώσεις στο Χριστινάκι μας για να δει πώς είναι. Να βάλω και λίγη εγώ στα μάτια. Ναι. Με έργα, δεν έτσι, λέω παρούφε. Έτσι, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Άσχετο που μας λέει θα έρθω και δεν έρχεται. Αν εντάξει, προχθές είχαμε τα ακραία κυρικά φαινόμενα. Για να δούμε γραμμούλα εδώ μας περίμενε. 3 κιλά άργυλο έχω, ρε. Ήτανε που δεν θα έβγαινε. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μας το κλείσε. Καλημέρα. Έλα, Παπί. Έλα, καλημέρα. Έλα, φαντάζομαι. Καλημέρα. Εντάξει, κατάφερες να περάσεις τους κοπέλους που λέγεται Λευτέρης. Από εκεί έκανες ζιγζάκ μέσα στις γραμμές. Έκανα το Λευτέρη τον αποφεύγω μέσα από τη γραμμή τώρα. Δηλαδή, έχω μάθει ένα κουμπό. Πατάω, το 2 πατάω και αποφεύγω Λευτέρη. Λοιπόν, για να σε πληροφορήσω, ήταν η πρώτη μας γραμμή 6 και ένα λεπτό και λέει άσε με να μιλήσω, δεν θα ξαναβγώ. Ορκίζομαι, είπε, αλλιώς θα είμαι επίορκος. Αυτό ήταν. Ναι, αλλά εγώ θα έχανα το στίχημα τώρα, μέσα από 5 φορές και πάνω. Μην τον κόβεις και εσύ, απάνουμε κανένα φράγκο. Καταρχήν σήμερα δεν ξέρω αν σας πληροφόρησε ο Πάθη, είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα. Το είπαμε στο ερτολόγιο μας, ναι. Α, το 1000. Αλλά ο Πάθη δεν το είπε, όχι. Εντάξει, δεν μας το ανέφερε.
κοίτα, αυτό και εγώ το άκουσα τώρα και ήθελα λίγο να πουλήσω μαγκιά και εγώ ότι τα είχα ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, ήθελα και εγώ κάτι να πω. Α, και δεύτερον, ξέρεις γιατί πήρα μπαμπή. Παρακαλώ. Συνεχίζω το χθεσινό και θέλω να πεις και τη Χριστίνα μας. Άκουγε χθες η Χριστίνα. Όχι, κοιμόμουν. Χριστίνα, ήθελα να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ για τα λεφτά που έστειλε στο σπίτι από τα στοιχήματα. Είσαι το μόνο ασφαλισμένο στοίχημα που κυκλοφορεί. Σε ευχαριστώ. Πήραμε γύρω στα 130 ευρώ και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Έδωσε και σήμερα προγνωστικά. Έδωσε και σήμερα προγνωστικά. Να ξέρεις ότι είναι ασφαλισμένα αυτά τα προγνωστικά. Ό,τι και να παίξετε, θα πάρετε 50% πίσω σας. Και με κλους, κλους ΠΑΟΚ 2-1 θα χάσει ο ΠΑΟΚ και Αϊτχόβεν Άρη 2-0 θα κερδίσει η Αϊτχόβεν. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Α, θα κερδίσει, συγγνώμη. Ναι. Α, θες να πεις. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Ναι, 2-1 ΠΑΟΚ και 2-0 θα χάσει ο Άρης από την Αϊτχόβεν, αυτό μας έδωσε. Φεύγω αυτή τη 9 και 5 είμαι μέσα στο σκοπό αυτή τη στιγμή. Φεύγω, θα τα πούμε. Και δεν προλάβαμε τίποτα να σχολιάσουμε κιόλας. Πολλά τα θεματάκια μας, τίποτα δεν είχαμε. Είχαμε προετοιμαστεί καταλήλως, όπως αυτό που μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Όντως το είχαμε για να το συζητήσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Στις υπόλοιπες εκπομπές του Λίμπερο, για το αεροπλανάκι που πέταξε πάνω από την προπόνηση της United με πανό της Liverpool στην Αυστραλία. Τρολάραν οπαδοί της Liverpool με αυτόν τον τρόπο τους φίλους των κόκκινων διαβόλων και της ομάδος. Μπροστά σε 14.000 οπαδούς, 21 μικρό αεροπλάνο το οποίο έλεγε Liverpool 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και φυσικά σε αυτό αναθάρισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, διότι ήταν η πρώτη το 1997 που είχαν πετάξει αεροπλανάκι για να πικάρει τους αντιπάλους οπαδούς του Άρεος. Επίσης για να πικάρουν είχαν πετάξει και ένα drone οι Αλβανοί μέσα στη Σερβία σε έναν αγώνα πριν από 2 χρόνια και έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Και ένα drone. Έξι, και ένα drone. Μάλιστα. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Γαντάκια της Λίβερπουλ. Έτσι. Ξέρεις ότι δεν τους γουστάρει κανένα σε όλη την Αγγλία. Ποιος, τη λες ρε. Ναι. Τη Λίβερπουλ. Γιατί είμαστε οι πιο να πούμε μάγκης οπαδοί. Γι' αυτό είμαστε. Άκουσε τώρα. Στη δουλειά να πούμε όλοι είναι εναντίον. Ναι, γιατί με τον καλό θέλουν όλοι το φθονούνε τον καλό. Γι' αυτό. Και πιο, δηλαδή γουστάρουν τη United στην Αγγλία ας πούμε. Όχι, ούτε καν. Ναι, τότε... Και γενικά εδώ οι Λοβρέζοι είναι ομάδες από εδώ. Καλά, ναι, οι Λοβρέζοι είναι, τι να σου πω, Camden Town United μπορεί να έχει ας πούμε 30.000 διαρκείας. Ξέρω, για να παίζει 8 κατηγορία. Κανονικά, κανονικά. Έτσι, τι λέει, πώς είναι. Φίλε, φτιάξανε γήπεδο εδώ πέρα τώρα που μένουν για την ομάδα τη Watford. Mm-hmm. Το ξεκινήσαν το γήπεδο περίπου ένα χρόνο και είναι έτοιμο. Ντροπή τους. Είναι έτσι, ντροπή τους. Βάζουμε τώρα καρέκλες σε λίγο. Ποια Watford. Και εκεί παίζω 20.000 έτσι. Η οποία αγωνίζεται Watford που παίζει. Τρίτη νομίζω. Σοβαρά. Σαν το γήπεδο του Παύλου Μελά ένα πράγμα. Έτσι. Και είναι γεμάτα. Και είναι γεμάτα. Πήγα, είχα πάει σε... Τι είχα πάει. Καλά εκτός ότι έχω πάει στη Τζέλσι και 2 φορές. Μία με τον ΠΑΟ. Όταν είχε το ΠΑΟ Κάρα εδώ πέρα και πάθαμε ό,τι πάθαμε. Πήγα και στη Τότεναμ το καινούριο. Α, μάλιστα. Χάλια. Τι να τα κάνω, μαρέ, τώρα είναι δυνατά. Τι να τα κάνω, δεν ξέρω. Άμα δεν έχει ζωσιμάδες, άμα δεν έχει γοριδαλό, οδός ονείρων, εκεί νίκια απέναντι, τέτοια, σε παρακαλώ. Τέτοιο δρόμο έχουν, πρέπει να έχουν λογικά, ας πούμε. Με σουβλατζίδικα και 2 γήπεδα τα ταυτοχρόνως. Έτσι είναι η λαμπράκι. Ωραία, έχει ωραίο βρώμικο, φίλε. Ναι, ωραία. Θα το δούμε. Όταν έχει ωραίο βρώμικο. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, σχολά, είπαμε τώρα πηγαίνεις σχολά. Πάρω βρήκατε. Τώρα πάω, περιμένω. Πού τώρα πηγαίνω. Κουμπάρο, ψάχνουμε. Αν έχεις κάτι να προτείνεις. Εντάξει, Σεπτέμβριο θα είμαι εκεί, κανονίστε στο γράμμα. Εντάξει, το challenge έγινε. Σε φιλούμε, καλή δουλίτσα. Τσαο. Να το ρε. Κάτσε καλά. Παπαρίζω τεράστια τελικά, οι κομματάρες. Είναι παπαριζικός, λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Τι, έχουμε 2 λεπτάκια, γρήγορα, να το ξεπετάξουμε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Ναι, μισό λεπτό. Εκεί που ήταν να μην βγω. Ναι, ξανά. Πήρες φαλάκι. Να πω τους χορηγούς μου, λίγο τους χορηγούς. Ακούς. Έλα. Κάνω τον Χριστόφορο εκεί. Ξέχασα να πω το μέγα χορηγό, το πιο σημαντικό, αλλά καλύτερα να το αφήσω για το τέλος. Ναι. Και να ευχαριστήσω και εσένα, έχεις ένα μερίδιο εσύ. Αλλά εντάξει, από τη χορηγιά δεν σε δίνει. Πες το να μας έσκασες. Έλα. Ήρθε
Μέσω εσένα γνώρισα τον Ευθύμη. Δηλαδή, μας έφερε σε επαφή με τον Ευθύμη από το εξωτικό Μαϊάμι. Ναι. Και τόσο καιρό τον έστειλα συνταγές για να κάνουν ψωμί εκεί πέρα. Δηλαδή, οι συνταγές μας του λόγου επειδή ταξίδεψαν παντού. Έτσι, έτσι. Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Ο πατέρας του εδώ Θεσσαλονίκη. Σοβαρά. Και με έδωσε μια φανέλα του Wade εκεί, Μαϊάμι Heat. Σοβαρά πούμε. Και μας τίποτα. Δεν την κάνετε, ναι. Σε χρωστάω και φανέλα. Δώσε γραμματή. Θα τη φοράσω στην παραλία. Ρε ζούστε. Τραγούδια για το φούρναρι, φανέλες για το φούρναρι. Τραγούδια για το φούρναρι, φανέλες για το φούρναρι. Το NBA. Και του χρόνου, ξέρεις πώς κάνουν οι μπουτίκ μετά που σε δίνουνε. Ναι. Που δίνουν στο τσικό εσείς άλλες ομάδες, ξέρω εγώ. Την παλιά τη φανέλα, ναι, 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 ναι. Την Βερσινή. Θα σε δώσω μετά. Εντάξει, σε κόβω, μας παίρνεις όλες τις παροχές, στο τέλος, στο τέλος θα δώσουμε και το τηλέφωνο του Φούρ και θα τον παίρνουμε εκεί και θα κάνουν εκπομπή, έλα, πήρα να πω για το προηγούμενο. Θα σου δώσω το τηλέφωνο στο Λευτέρη, πρόσεχε, θέλω ένα μανίκι, αλλά είναι αμάνικι, οπότε δεν γίνεται. Καλημέρα και στην τελευταία μας γραμμούλα. Πάρε μια άλλη, μην κλείσουμε με αυτή. Καλημέρα, είχαμε γραμμούλα, περίμενε. Μας το κλείσε, καλημέρα. Είδατε, είδες και στις δύο. Είμαστε καταδικασμένοι. Να το. Έτσι. Θέλω διασκευή Φωτιάδη. Φωτιάδη, άκουε εδώ το ρυθμό. Σε αυτό το σημείο, έτσι λίγο με μια ειδική εσάνς. Κάτσε καλά, αποχωρούμε. Κάτσε καλά, εκπομπή. Χριστινάκη, μας ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Τι είστε. Σαμάτα τώρα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κώστα Τζαρό, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Τα ξαναλέμε Δευτέρα 6 το πάρα πολύ πρωί. Άκου καλά, λόγω επειδή, φιλιά, τσάου.